ξέρω τα τεχνικά και τα επιστημονικά. Θα επαναλάβω εδώ κουβέντες που σου έχω πει το 2013, πρωτού γίνω βουλευτής. Το μέλλον των αγροτών, ιδίως στα νησιά, θα εξαρτηθεί από ένα-δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι να αποφασίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ξέρω πολύ καλά, από εδώ προέρχομαι κι εγώ, ότι ο καθένας θέλει το ματρί του, θέλει το περιβόλι του, θέλει την ελιά του και θέλει και το μελίσι του. Δεν είναι έτσι. Δεύτερο, εάν όλη η παραγωγή αυτών των προϊόντων δεν μπουν μέσα στη διαδικασία του σωστού εμπορίου που έχει όφελος, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα και από την κυβέρνηση ερχόμαστε για μας που θέλει η ειρηνοποίηση των προϊόντων. Δεν μπορεί να πουλιέται μέλι, μαρμελάδα, οτιδήποτε ανώνυμο. Όταν πουλάτε ανώνυμα, μπορώ να πουλήσω κι εγώ ανώνυμα και να είναι νοθευμένα ή εισαγόμενα πάνθυνα προϊόντα. Επομένως, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν. Γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση χρηματοδοτεί με τις έννοιες ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών. Χρηματοδοτεί το πνεύμα αυτό, τη συναντήληψη, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορα πράγματα από κοινού. Το δεύτερο πράγμα που έχουν να κάνουν οι παραγωγοί πρέπει να σκέφτονται ότι το μέλλον, όχι τώρα, εδώ και 20 χρόνια έχει φανεί, τώρα έχει γίνει πιο έντονο και στην κρίση ήταν ακόμα πιο έντονο που υπάρχουν λιγότερα χρήματα να ψωνίζουμε, ότι οι μεγάλες χώρες, η μεγάλη παραγωγή οποιοδήποτε προϊόντος θα εκτοπίσουν τους μικρούς παραγωγούς στα υπόλοιπα μέρη της Ευρώπης, μια και είμαστε στην Ευρώπη. Επομένως, χρειαζόμαστε ενίσχυση στην παραγωγή, ταυτοποίηση του προϊόντος μας και εκεί που μπορούμε να παίρνουμε και αυτά τα χαρακτηριστικά όπως είναι το POP, ένα προϊόν, ή να είναι γεωγραφικής ένδειξης προελεύσεως. Αυτά χρειάζεται αγώνας. Η κυβέρνηση είναι κοντά στους αγρότες. Τώρα πρέπει οι αγρότες να είναι κοντά ο ένας τον άλλον. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Χαίρομαι, θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, θα ακολουθήσουν τέτοιες εκδηλώσεις που δεν θα πολιτικολογούμε, αλλά θα έχουμε επιστήμονες που θα καθοδηγούν τους παραγωγούς πώς θα τυποποιούν και πώς θα πουλούν τα προϊόντα τους. Είναι μια πρωτοβουλία που την έχει πάρει το Υπουργείο και εμείς είπαμε ναι, θα κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις στα νησιά, θα αρχίσουμε από Σύρο και Νάτσο και θα πάμε σε όλα τα νησιά. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, πάρα πολύ χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε αξιότητες και κυρίως φιλοτήτες. Σας συγγνώμη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιό. Θα καλέσουμε στο βήμα του Παγροτικής Ανάπτυξης Ελλοφήμα τον κύριο Σταύρο Αποβίτη. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ από την Άξιο και συζητάμε επιτέλους για κάτι το παραγωγικό. Μιλάμε για, έχουμε την πολυτέλεια και συζητάμε για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Και γιατί λέω πολυτέλεια? Γιατί συνηθίζω στις τοποθετήσεις μου να κάνουμε έτσι, ξεκινώντας μια άσκηση μνήμης. Να θυμηθούμε δηλαδή τις περιπέτειες που πέρασε τελευταία η χώρα μας και αν θα έπρεπε να τις έχει περάσει. Γιατί θυμάστε όλοι ότι τη δεκαετία του 2000 η χώρα ζούσε μια ευημερία με πρωτοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά στο τέλος της δεκαετίας ήρθε η χρεοκοπία της χώρας το 2010 και μετά ήρθαν τα μνημόνια. Πρώτα ήρθε η χρεοκοπία, μετά από ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης και μετά ήρθαν τα μνημόνια. Και το λέω αυτό γιατί, αυτό είναι το μοντέλο που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Πρέπει λοιπόν το μοντέλο που ακολουθεί πλέον η χώρα και πρέπει να το υπηρετήσουμε όλοι να είναι ένα μοντέλο παραγωγικής και δίκαιης ανάπτυξης. Παραγωγικής πρώτα απ' όλα, δηλαδή
να βασίζεται στον κόσμο της παραγωγής, στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση, στον τουρισμό και όχι στις άειδες επενδύσεις ή στην ανακυκλούμενη οικονομία και δίκες, δηλαδή τα ωφέλη, να διαχέονται στην κοινωνία, να διαχέονται στους ανθρώπους που παράγουν, να διαχέονται στους ανθρώπους που εργάζονται, σε όλη την κοινωνία. Η χώρα πέρασε πολλές προκλήσεις. Η μία ήταν αυτή που είπαμε, ήταν η οικονομική κρίση. Η άλλη ήταν η μεταναστευτική κρίση. Είδαμε ότι λόγω του πολέμου στη Συρία, αλλά και τις οικονομικές κρίσεις, εντάσεις που είχαμε στην Ανατολή, ανατολικά μας, μεγάλα κύματα μεταναστών ήρθαν στη χώρα μας. Αυτά τα κύματα με αξιοπρέπεια, με ανθρωπισμό, κατάφερε η χώρα να τα αντιμετωπίσει. Κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να υποκλίνονται οι μεγαλύτεροι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες για τον τρόπο που μέσα στην κρίση, παρά τα προβλήματά μας, η χώρα τα κατάφερε να τα αντιμετωπίσει. Μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίσαμε και στην εξωτερική πολιτική και στην δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Κι όμως σταθήκαμε στα πόδια μας, χωρίς να κρύψουμε προβλήματα κάτω από το χαλί, καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα επίκεντρο στα Βαλκάνια, μια δύναμη προόδου, μια δύναμη σταθερότητα σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και αυτό με την αντοχή και την δύναμη του ελληνικού λαού. Και για να μπούμε στα δικά μας, στο θέμα μας, αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε μια διαρκής κρίση που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και δεν είναι άλλη από την κλιματική αλλαγή. Βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια μια πρωτοφανή διψιδρία. Μια εποχή αρκετών χρόνων όπου τα υδατικά αποθέματα τα βλέπαμε να εξαντλούνται παντού. Βλέπαμε τις ιωτρήσεις όπου υπήρχαν να κατεβαίνουν σε βάθος, βλέπαμε περιοχές να τραβάνει φάλπυρο νερό, βλέπαμε τα αποθέματα στους υδάτινους ταμιευτήρες, τους πιο ορεινούς, να λιγοστεύουν διαρκώς και από την άλλη βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, το 2018 και τους πρώτους μήνες του 2019, πολύ έντονες βροχοπτώσεις, εντοπισμένες χρονικά, με ζημιές, θυμηθείτε πρόσφατα στα Χανιά, στην Κρήτη και στο Ρέθινο, που κι αυτά είναι σημάδια της κλιματικής αλλαγής. Το 2018 σε ολόκληρη τη χώρα γνωρίσαμε ανώμαλες καιρικές συνθήκες που είχαν αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών καλλιεργειών, ζημιές όχι μόνο άμεσες αυτές που φαίνονται, αλλά και ζημιές που δεν φαίνονται τα αποτελέσματά τους, όπως είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής στους κτηνοτρόφους, γιατί αυξήθηκαν οι μέρες που έπρεπε να μείνουν μέσα, γιατί οι βοσκότοποι δεν μπόρεσαν να δώσουν σε όλη την περίοδο χορτονομή. Είχαμε την καταστροφή, ναι μεν ήταν μειωμένη η χρονιά, η ελαιοπαραγωγική χρονιά, η ελαιοπαραγωγή, αλλά και οι συνθήκες που επικράτησαν, γιατί ευνόησαν τα έντομα όπως το δάκο, αλλά και τα βακτήρια όπως ήταν το γλιοσπόριο, οδήγησαν σε μειωμένης και υποβαθμισμένης παραγωγής ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα φαινόμενα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και που ζούμε όλοι μαζί. Άρα λοιπόν, για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα, στο κομμάτι το δικό μας, το παραγωγικό, πρέπει να σχεδιάσουμε με γνώμονα όλα αυτά. Και πρέπει να σχεδιάσουμε πρώτον, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της διψιδρίας που τα, μη μας ξεγελάνε, η τελευταία χρονιά θα έχουμε, η πορεία, η καμπύλη δείχνει ότι φαινόμενα ξηρασίας θα έχουμε πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Δείχνει δηλαδή μια σαφή αύξηση της θερμοκρασίας, πιο έντονες βροχοπτώσεις, πιο στενά σε χρόνο, έντονες και χρονικά περιορισμένες, που δεν θα μας δίνουν ταμίευση νερού. Θα μας δίνουν πλημμυρικά φαινόμενα αντίθετα και πρέπει να προσαρμοστούμε και να αμυνθούμε σε αυτά, αλλά δεν θα μας δίνουν μεγάλες ποσότητες για ταμίευση. Αντίθετα, θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα διάβρωσης εδαφών, που κι αυτό στα νησιά μας, όπως καλή ώρα στην Άξο που βρισκόμαστε, ήταν έντονα και θα ενταθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα.
να σας πω ότι την Παρασκευή ήταν η Παγκόσμια ημέρα για το νερό. Και το Σάββατο ήταν η Παγκόσμια ημέρα της μετεωρολογίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το νερό και τη μετεωρολογία, βέβαια, έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης μια πολύ καλή ημερίδα, όπου μίλησαν επιστήμονες και ανέλησαν τα μοντέλα και τις προγνώσεις από την πρώτη παγετώδη περίοδο, πώς πάνε τα πράγματα και πώς τα τελευταία 100 χρόνια μετά τη βιομηχανική επανάσταση, άρα τις εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακα, πώς έχουμε έντονα τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή ότι συνέβαινε σε χιλιετίες, έχει συμβεί τα τελευταία 100 χρόνια και η καμπύλη της θερμοκρασιακής μεταβολής στον πλανήτη είναι αντίστοιχη με τη μεταβολή του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Άρα μην έχουμε αυταπάτες. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, είναι ανθρωπογενής, οφείλεται δηλαδή στη δραστηριότητα του ανθρώπου και πρέπει αφενός να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά σε κλίμακα τοπική ή εθνική θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συνέπειές της και να προβλεφθούν οι συνέπειές της. Ένα λοιπόν είναι η ταμείευση του νερού, δεύτερον η προστασία από τη διάβρωση, τρίτο είναι η αντιμετώπιση των ζημιών. Εμείς σε κυβέρνηση έχουμε δύο εργαλεία, βασικά εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Το ένα είναι ο ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ που είναι ο βασικός οργανισμός ασφάλισης της παραγωγής, ο οποίος διέπεται από ένα θεσμικό πλαίσιο του 1987, 30 χρόνων πίσω. Αυτός το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, προβλέπει τι αποζημιώνεται και σε ποιες περιπτώσεις. 30 χρόνια μετά τον αρχικό του σχεδιασμό, προφανώς έχουν αλλάξει πολλά. Έχουν αλλάξει οι καλλιέργειες, έχουν αλλάξει ο τρόπος παραγωγής, έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες. Τώρα λοιπόν είμαστε στην φάση που αλλάζουμε τον κανονισμό. Αλλάζουμε τον κανονισμό με μια συγκεκριμένη λογική. Να παραμείνει δημόσιος, να παραμείνει αλληλέγγυος, να παραμείνει κοινωνικά και να γίνει κοινωνικά δίκαιος. Με αυτή τη λογική λοιπόν προχωράμε στην αλλαγή του κανονισμού, στον εξυγχρονισμό του, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει για τα επόμενα 30 χρόνια μπροστά, γιατί όταν σχεδιάζει κάτι πρέπει να είναι με μια προοπτική, για τα επόμενα 30 χρόνια να παραμείνει με αυτά τα χαρακτηριστικά και να είναι ο οργανισμός που θα ασφαλίζει την αγροτική παραγωγή. Ερχόμενοι πιο πολύ στα τοπικά, στα της Νάξου. Η Νάξος έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Έχει μια ήπια προς το παρόν τουριστική ανάπτυξη, αλλά έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είναι μια ισχυρή πρωτογενής παραγωγή. Αυτή η ισχυρή πρωτογενής παραγωγή βασίζεται και στηρίζεται, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό στη γραβιέρα της Νάξου, η οποία είναι προστατευόμενη ένδειξη. Είναι, αν θέλετε, η ναυαρχίδα των προϊόντων που έχετε στην Νάξου. Είναι αυτή που κρατάει τους παραγωγούς σε μεγάλο βαθμό στην ύπαιθρο, στην ασχολία τους και είναι σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα των παραγωγών. Από εκεί και πέρα, πολύ ωραία η Φιλίππα έκανε μια φοβερή ανάλυση, ανέλησε την πραγματική εικόνα, τη διάγνωση της εικόνας της περιοχής σε όλους τους τομείς, εκτός από την κτηνοτροφία είναι και η μελισσοκομεία, που θα αναφερθώ πιο κάτω, είναι και η ελαιοκομεία σε ένα μικρότερο βαθμό, αλλά και η αμπελουργία που ψάχνει να βρει ξανά τον δρόμο της, γιατί είχε τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες της, αλλά ψάχνει να βρει ξανά τον δρόμο της. Συνολικά λοιπόν, ο αγροτικός τομέας στο νησί είναι ισχυρός. Αυτό το χαρακτηριστικό λοιπόν της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης αλλά και της διατήρησης και ανάπτυξης της πρωτογενής παραγωγής στο νησί θα πρέπει να το διαφυλάξουμε, να το αναδείξουμε σαν μοντέλο ανάπτυξης και να το αναπτύξουμε παραπέρα έτσι ώστε να δώσει να διατηρήσει το εισόδημα στον παραγωγό, να καρποθεί δηλαδή τα ωφέλη της δίκαιης ανάπτυξης που λέγαμε στην αρχή και να διατηρήσει τον κόσμο ισχυρά στο νησί. Η πατάτα της Νάξου, εκτός από τη γραβιέρα, που οφείλουμε να αναφερθούμε χωριστά, έχει μια ιστορία
Είναι περίφημο προϊόν σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχει τεράστιες προοπτικές. Έχει πολύ μεγάλες προοπτικές. Εχθές μιλούσα με τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ, ο οποίος είχε μια πολύ καλή πρόταση που πρέπει να συζητήσουμε, συζητώντας για την πατάτα της Νάξου και ερχόμενος εδώ. Έκανε μια πολύ καλή πρόταση, την οποία συζητήσαμε σήμερα το πρωί και στο ΚΕΠΙΕΛ. Να εντάξουμε την καλλιέργεια της πατάτας στην Άξου σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με το Ερευνό και Καινοτομό του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να δούμε τα προβλήματα επιστημονικά από τη μία και τις προοπτικές εμπορικά, αν θέλετε, από την άλλη. Εδώ υπάρχουν όλες οι υποδομές να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Υπάρχει το ΚΕΠΙΕΛ, το οποίο και επαρκές προσωπικό έχει, παρά τις όποιες ανεπάρκειες που δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια με τις αποχωρήσεις, έχει όμως και εγκαταστάσεις, έχει και τεχνογνωσία. Κάνει και υιολογικό έλεγχο, κάνει και έλεγχο νηματοδόν. Από τη μία. Από την άλλη υπάρχει και η ΕΑΣ Νάξου, που παρά τα όποια προβλήματα έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην καλλιέργεια της πατάτας, συμμετέχει σε ένα σημαντικό βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό στην εμπορία της πατάτας. Οπότε αυτό μπορούμε να το παντρέψουμε και να το αναπτύξουμε σε ένα project, σε ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι για το νησί θα του ξαναδώσει την προοπτική και τη δυναμική που είχε αυτή η γνωστή σε όλη την Ελλάδα πατάτα της Νάξου. Από την άλλη, όπως σωστά υπόθηκε, το νησί ακριβώς λόγω της ήπιας ανάπτυξης που έχει μπορεί να αναπτύξει τον οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγής, συνδυάζοντας και συνδέοντας την παραγωγή με το τουριστικό προϊόν. Αυτό ο ποιοτικός τουρισμός έναντι σε αντίθεση με το μαζικό τουρισμό που δεν είναι του χαρακτήρα του νησιού μπορεί να ενισχυθεί ή να εξυπηρετηθεί ή να πατήσει, αν θέλετε, πάνω στον οικολογικό μετασχηματισμό. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν όλες οι προοπτικές και θα έχετε την όποια βοήθεια μέσω προγραμμάτων, μέσω τεχνογνωσίας, αναφέρθηκε και ο Νίκος, που μπορεί να υπάρξει, να ειδωθεί, έτσι ώστε να υπάρχει ένας οικολογικός, βιολογικός προσανατολισμός της παραγωγής και να συνδεθεί με αυτό την ήπια μορφής ανάπτυξης που ταιριάζει και που έχει διατηρήσει μέχρι τώρα το νησί και είναι γεγονός αυτό. Ταυτόχρονα όμως, μαζί με τα άλλα προϊόντα που αναφερθήκαμε, υπάρχει και ισχυρή μελισσοκομεία στο νησί. Και υπάρχει ισχυρή μελισσοκομεία ακριβώς επειδή έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της βιοποικιλότητας που οι Κυκλάδες είναι χαρακτηριστικό και διάχυτο στις Κυκλάδες. Η μελισσοκομεία λοιπόν σαν τομέας ενισχύεται και θα δείτε τις πρωτοβουλίες, αναφέρθηκε, έκανε ένα πρόλογο η Φιλίπα, θα δείτε τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζουμε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ολόκληρη την Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο που ξεκίνησε ήδη ήταν αυτό η ΙΑ που αναφέρθηκε για τα 1200 κιλά. Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω θα ήθελα. Σε πολλούς ενδεχομένως μεγαλύτερους παραγωγούς να ξενίζει ο περιορισμός των 1200 κιλών. Είναι το αντίθετο. Εδώ μιλάμε για την πραγματική νομιμοποίηση του παραγωγού να μπορεί να πουλάει αδιαμεσολάβητα το προϊόν του. Γιατί μέχρι τώρα ήταν σε ένα καθεστώς που ήταν ένα καθεστώς οριακής διαφάνειας. Επίσης ένα μέτρο πάνω σε αυτό που αναπτύχθηκε και είναι απόλυτα σχετικό, γιατί βλέπετε ότι όλο το βάρος της πολιτικής μας είναι στην προστασία του παραγωγού και στην ανάδειξη από τον ίδιο του προϊόντος του, είναι η οικοτεχνία. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την προώθηση της οικοτεχνίας με τελευταία τις δύο υπουργικές αποφάσεις που υπήρχαν για την οικοτεχνία, τη διάθεση ζωικής προέλευσης μέσω οικοτεχνίας των προϊόντων, όχι μόνο απευθείας από τον παραγωγό, αλλά στα καταστήματα ευχαριστώ.
στα γειτονικά, στα καταστήματα της περιοχής, αλλά και στις γειτονικές περιφερειακές ενότητες. Αυτό έλυσε ένα μεγάλο πρόβλημα και μια γκρίζα ζώνη που υπήρχε, έτσι ώστε ο παραγωγός πραγματικά να μπορεί να πουλάει τα προϊόντα του. Και φτάνοντας στο κομμάτι της εμπορίας, ένα σημείο που συζητήσαμε είναι και η πληρωμή του παραγωγού, η εξόφληση του παραγωγού για τα νοπά και ευαλείωτα μέσα σε 60 μέρες. Ξεκινώντας την αλυσίδα από τα πάνω, δηλαδή από την λιανική πώληση, από αυτούς που ελέγχουν τη λιανική πώληση και φτάνοντας στο μεταποιητή και τελικά στον παραγωγό, υποχρεούται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα να εξοφλεί τα προϊόντα, τα νοπά και βαλίωτα πλέον σε 60 μέρες. Αυτό θα το προστατεύσουμε με νύχια και με δόντια. Και όχι μόνο γιατί ο παραγωγός πρέπει να έχει τη ρευστότητα και να πληρώνεται τα προϊόντα του σε 60 μέρες, γιατί είναι αυτός που παράγει και αυτός που τροφοδοτεί την αλυσίδα, αλλά γιατί οι πληρωμές στα υπόλοιπα προϊόντα, τα προϊόντα των μεγάλων εταιριών, οι πληρωμές είναι σε πολύ λιγότερες μέρες. Δεν μπορεί λοιπόν τα προϊόντα των μεγάλων εταιριών, των πολυεθνικών, να πληρώνονται σε 8, 10, 15 μέρες και ο παραγωγός να είναι αυτός που θα χρηματοδοτεί όλη την αλυσίδα και να πληρώνεται σε 180 και 200-250 μέρες. Έχουμε για τέτοια φαινόμενα. Ο παραγωγός, ο οποίος έχει ανάγκη τη ρευστότητα για να παράξει, να πληρώνεται σε τέτοια χρονικά διαστήματα. Η εφαρμογή λοιπόν των 60 ημερών, παρά την αναστολή που δώσαμε στα πρόστιμα, όχι στην υποχρεωτικότητα, στα πρόστιμα για 3 μήνες προκειμένου να προσαρμοστούν οι λεπτομέρειες ενδεχομένως εφαρμογής που τα προβλήματα που ανακύπτουν, θα προχωρήσει και σε αυτό σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και σαν κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Μιλώντας για ενίσχυση επίσης των παραγωγών, εφαρμόζεται μια μεγάλη απέτηση των νησιωτών από πρώτη του χρόνου, το μεταφορικό ισοδύναμο. Αφορά όλα τα κυκλαδονήσια, αφορά τα προϊόντα που μπαίνουν όπως ζωοτροφές και τα προϊόντα που φεύγουν, και αναμένεται να ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τη μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και τις πληρωμές στα προϊόντα που φεύγουν. Επίσης τρέχει το πρόγραμμα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, αναφερθήκατε να μην πλατιάσουμε σε αυτό, και το πρόγραμμα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αυτό οι 14.000 που αναφέρθηκε από τη Φίλιππα. Είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενίσχυση των μικρών παραγωγών και είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτό, γιατί οι νησιωτικές εκμεταλλεύσεις είναι ως επιτοπλίστων μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες χρειάζονται περισσότερο στήριξη. Δεν έχουν τα πλεονεκτήματα που έχουν άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι κάμποι που αναπτύσσονται μεγαλύτερες, υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εδώ ο πλούτος είναι ακριβώς οι μικρές εκμεταλλεύσεις που θεωρητικά ή στα μαθηματικά μοντέλα, στα οικονομικά μοντέλα είναι το μειονέκτημα, εδώ είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες παράγουν ποιοτικό προϊόν. Και θα πούμε δύο λόγια για το τι σημαίνει ποιοτικό προϊόν στις μέρες μας πια. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή. Μπορείτε να ενημερωθείτε και από το Δήμο και από τους συναδέλφους γεωπόνους, να ενημερωθείτε, να προχωρήσετε στις αιτήσεις και να υποφεληθείτε από αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, μιας και μιλάμε για ρευστότητα, όπως έρχεται η συζήτηση, σε μεγάλο βαθμό αρνητικός στο να εξυπηρετήσει την πρωτογενή παραγωγή και τα δάνεια αυτά, να τα καταστήσει βιώσιμα και εξυπηρετούμενα, το μεγάλο ζητούμενο ήταν ότι δεν υπήρχε πια η ρευστότητα για να καλλιεργήσει ο αγρότης. Στην έναρξη κάθε καλλιεργητικής περίοδου όλοι ξέρετε ότι είναι τα μεγάλα έξοδα. Για να τσουλήσει το γρανάζι της παραγωγής, να μπορέσει ο αγρότης να παράξει, να ξεκινήσει την παραγωγική περίοδο, χρειάζεται ρευστότητα. Αυτό το εργαλείο λοιπόν χάθηκε.
προσπαθούμε μέσα σε αυτή την οικονομική κατάσταση, ξεχνάτε ότι μόλις τον Αύγουστο η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία εκείνα που θα ξαναδώσουν τη ρευστότητα στον παραγωγό. Αυτό το εργαλείο που είναι έτοιμο να ξεκινήσει είναι τα μικροδάνεια, τα δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ, μέχρι 10 ή 25.000 ευρώ, με την εγγύηση από το ΕΤΕΑΝ ή από άλλα προγράμματα, και από εκεί και πέρα, γιατί έχουμε και τα σχέδια βελτίωσης που είναι να υλοποιηθούν, την παροχή εγγυήσεων για την υλοποίηση μεγαλύτερων προγραμμάτων, σχεδίων βελτίωσης ή σε πιο μεγάλη κλίμακα μεταπηδικών επιχειρήσεων. Εδώ δημιουργείται λοιπόν, αξιοποιούν όλα τα δυνατά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά δημιουργείται και η αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία ήδη έχει βγει σε διαβούλευση και προχωράει το καθεστώς δημιουργίας της, προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο σκόπελο. Είναι το μεγάλο πρόβλημα τόσο των αγροτών, πρωτογενούς τομέα, και των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών και σε τιμές τέτοιες που να είναι ανταγωνιστικές και να μειώνουν το κόστος παραγωγής του, γιατί όταν δεν υπάρχει ρευστότητα, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική η τιμή που θα αγοράσει και την πρώτη ύλη ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης για την παραγωγή του. Άρα εκεί είναι ένα σημείο επιβάρυνσης του κόστου παραγωγής, ένα πολύ μεγάλο σημείο. Και φτάνουμε στους συνεταιρισμούς. Όχι μόνο για λόγους ιδεολογίας ή για το ότι είμαστε πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμμετοχή αγροτών σε συνεργατικά σχήματα, αλλά και στο τζίρο που γίνεται μέσω συνεργατικών σχημάτων, αλλά κυρίως γιατί το μεγάλο μας μειονέκτημα, όπως είπαμε εντός εισαγωγικών, το μικρό εκμεταλλεύσεω το οποίο θέλουμε να κάνουμε πλεονέκτημα, περνάει μέσα από τα συνεργατικά σχήματα. Και αυτό το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Την ενθάρρυνση της συμμετοχής των αγροτών στα συνεργατικά σχήματα την κάνουμε με πολλούς τρόπους. Αφενός, με τη νέα νομοθεσία που φέραμε ήδη από το 2016 και αλλάξαμε τη δομή για τους συνεταιρισμούς, αφετέρουμε πραγματικά οικονομικά κίνητρα, όπως είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στους συνεταιρισμένους αγρότες. Και έρχονται κι άλλα κίνητρα φορολογικού τύπου για τη συμμετοχή των αγροτών στους συνεταιρισμούς. Ξαναλέω ότι για μας οι συνεταιρισμοί είναι ένα βασικό εργαλείο. Ένα βασικό εργαλείο προκειμένου ο αγρότης να μπορέσει να πάρει την υπεραξία που δικαιούται το προϊόν του μέσω συνεργατικών σχημάτων που ο ίδιος συμμετέχει, που είναι μέτοχος αυτά. Δυστυχώς, το βασικότερο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε για τη δημιουργία, για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των αγροτών στο συνεταιριστικό κίνημα ή στα συνεργατικά σχήματα, γιατί δεν είναι μόνο οι συνεταιρισμοί, είναι και οι ομάδες παραγωγών που μπορεί να κρέμονται κάτω από άλλη δομή, το βασικότερο μειονέκτημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ακριβώς η εμπιστοσύνη, η πίστη σε αυτό που λέμε συνεργατισμός. Πέρασαν δύσκολες δεκαετίες για τους συνεταιρισμούς. Το όνομά τους, η φήμη τους, η δομή και η λειτουργία τους, με τα φαινόμενα που λιγότερο ή περισσότερο ξέρετε ή τα παραδείγματα που ήδη έχετε βιώσει, πέρασε δύσκολα. Το να φτάσεις να αντιμετωπίσεις ακριβώς αυτό το μεγάλο μειονέκτημα που ήταν η φήμη, ήταν για μας η μεγαλύτερη πρόκληση. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Μητρό των Συνεταιρισμών. Γι' αυτό δημιουργήσαμε προδιαγραφές και προϋποθέσεις για το ποιος θα χαρακτηριστεί ως ενεργός συνεταιρισμός και θα εγγραφεί μέσα στο Μητρό. Υπάρχουν μια σειρά δυσλειτουργίες που τις βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας. Έχουμε το επόμενο διάστημα έτοιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παλιών συνεταιρισμών, όσο και για την οργάνωση των παραγωγών σε συνδικαλιστικά όργανα, σε μια προσπάθεια έτσι ώστε ο αγρότης να εκφράσει τη φωνή του. Γιατί μετά τα φαινόμενα, τα διαλυτικά φαινόμενα προηγούμενων δεκαετιών,
αυτό που χάθηκε ήταν και η συμμετοχή των αγροτών, όχι μόνο στο συνεταιριστικό κίνημα που είναι, οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικές οργανώσεις και μόνο. Είναι οικονομικές οργανώσεις, δεν είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Χάθηκε η συμμετοχή των αγροτών και η εκπροσώπησή τους σε υψηλότερο επίπεδο, καθιστώντας τους συνομιλητές του Υπουργείου ή των όποιων θεσμικών συζητήσεων γίνονται για το μέλλον του, χάθηκε ακριβώς αυτό, η εκπροσώπηση των παραγωγών. Και εδώ λοιπόν οφείλουμε, έχουμε υποχρέωση, έχουμε χρέος να ξαναβάλουμε τον αγρότη ως αξιόπιστο συνομιλητή και υποχρεωτικά να του δώσουμε φωνή όπου συζητιέται για αυτόν, αλλά χωρίς αυτόν μέχρι τώρα. Δύο κουβέντες θέλω να πω για την ποιότητα, μιας και έκανα μια αναφορά. Τι εννοούμε ποιοτικό προϊόν πλέον? Τις προηγούμενες δεκαετίες προϊόν ποιοτικό χαρακτήριζε κάποιος ένα προϊόν από την οξύτητά του στο λάδι, από τα αρώματά του στο τυρί, από τον τρόπο παρασκευής του, την ιστορία που είχε μέσα του, όλα αυτά τα πράγματα χαρακτήριζαν ένα ποιοτικό προϊόν. Οι νέες απαιτήσεις όμως των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Ποιοτικό θεωρείται ένα προϊόν το οποίο είναι ασφαλές, πρωτίστως. Γι' αυτό λοιπόν τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στα φυτοτροφικά προϊόντα και πολύ περισσότερο στα προϊόντα μελιού που ακόμα είναι σε μια καλή, αν θέλετε, κατάσταση στην αγορά, αυτό που πρέπει να προσέξουμε και θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί το επόμενο διάστημα είναι η υπολοιματικότητα φυτοφαρμάκων. Κυρίως το λάδι αλλά και το τυρί έχουν το ιδίωμα να εγκλωβίζουν διάφορα συστατικά μέσα τους ακριβώς λόγω του ότι τα πιο πολλά, οι πιο πολλές ουσίες είναι λιποδιαλυτές. Άρα τόσο το λάδι όσο και το τυρί που έχουν το κομμάτι το λιπαρό εγκλωβίζουν μέσα τους διάφορες ουσίες. Αν αυτές οι ουσίες δεν είναι επιθυμητές για κατανάλωση, τις βρίσκουμε στο τελικό προϊόν. Εδώ το τελευταίο διάστημα έχουμε αυστηροποιήσει το κομμάτι των ελέγχων. Τόσο με τον ΕΦΕΤ, που έχετε δει το τελευταίο διάστημα τις ανακοινώσεις και τα πρόστιμά του, όσο και με τον ΕΡΓΟ για τα προϊόντα γάλακτος και ΠΟΠΟΥΕ, αλλά και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου που κάνουν, που ασκούν ελέγχους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τόσο τον καταναλωτή από τη μία, όσο και τον παραγωγό από την άλλη. Γιατί έχουμε φαινόμενα ελληνοποιήσεων, έχουμε φαινόμενα όπου χρησιμοποιείται και παρασκευάζεται από πρώτη ύλη η οποία δεν είναι συμβατή με αυτό που χαρακτηρίζεται, γιατί ξέρετε ότι τα προϊόντα προστατευόμενης ένδειξης, είτε POP είτε PUE, παρασκευάζονται αποκλειστικά από ελληνικά υφέτασμα. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, αποκλειστικά από ελληνικό εγωπρόβειο γάλα. Οτιδήποτε άλλο λευκό τυρί παρασκευαστεί από άλλο γάλα δεν είναι POP, δεν είναι φέτα. Μπορεί να είναι ένα ωραίο λευκό τυρί ή μια γραβιέρα, μπορεί να είναι ένα ωραίο κίτρινο τυρί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φέρει το χαρακτήρα POP ή πηγαμα ε. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν έχουμε εντείνει τους ελέγχους. Βγάζουμε αποτελέσματα. Θα θέλαμε να ανακοινώνουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που ανακοινώνουμε, αλλά ξέρετε, η προστασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι να εξαντληθούν όλα τα νομικά μέσα προστατεύει και τη φήμη του ελεγχόμενου, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, τα πρόστιμα πέφτουν. Και μάλιστα, επειδή τα πρόστιμα μέχρι τώρα που υπήρχαν, αυτό που βρήκαμε, το πλαίσιο που βρήκαμε, τα πρόστιμα ήταν όχι ικανοποιητικά, ήταν μάλλον δυσανάλογα, γιατί ένα πρόστιμο πρέπει να είναι ανάλογο και του κέρδους ή της ζημιάς που προκαλεί το παράτομα, έτσι. Αλλάξαμε την κία για το γάλα, όπου τα πρόστιμα γίνανε πολύ πιο αυστηρά, συνδέθηκαν με τον κύκλο εργασιών, με τον τζίρο της επιχείρησης και μάλιστα θεσπίσαμε, βάλαμε μία άλλη έννοια, την έννοια της υποτροπής. Όταν η ίδια παράβαση γίνεται συστηματικά, οδηγείται σε αφαίρεση της άδειας.
όχι άλλα πρόστιμα. Δεν είναι συμπρακτικό το θέμα, δεν θέλουμε να πάρουμε λεφτά από τους παραβάτες. Έτσι. Το πρόστιμο είναι για συνετισμό. Αν έχουμε υποτροπή για την ίδια παράβαση, οδηγείται σε αφαίρεση της άδειας. Τελειώνει η πλάκα, τελειώνει το χάιδεμα, πρέπει να προστατευτεί ο παραγωγός πρωτίστως και ο καταναλωτής από την άλλη. Αλλά και πρέπει να προστατευτεί ο συνεπής και η υγιής επιχειρηματικότητα. Είτε αυτός είναι συνεταιρισμός, συνεταιριστικής δομής και λογικής, είτε αυτό είναι μικρομεσαία οικογενειακού τύπου επιχείρηση και ακόμα μεγαλύτερη επιχείρηση που λειτουργεί όμως σύμφωνα με τους κανόνες και το πνεύμα του ανταγωνισμού. Φίλες και φίλοι, έχουμε μπροστά μας μία νέα πρόκληση και με αυτό θα τελειώσω, που είναι η καινούργια ΚΑΠ, καινούργια κοινή αγροτική πολιτική, η οποία συζητείται αυτό το διάστημα. Έχει πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη. Δεν θα την αναπτύξουμε τώρα γιατί ξέρω ότι ο χρόνος ήδη έχω πλατιάσει. Θέλω όμως να ξέρετε δύο πράγματα που είναι και πολιτικά. Το ένα έχει να κάνει με το ύψος της νέας ΚΑΠ, η οποία όπως όλες οι τελευταίες ΚΑΠ ακολουθεί την τελευταία την πορεία των 3-4 τελευταίων ΚΑΠ, έχει μία μείωση στον προϋπολογισμό της, φαίνεται να έχει μία μείωση στον προϋπολογισμό της, έτσι και αυτή ακολουθεί την ίδια πορεία. Ο Πρωθυπουργός έβαλε το θέμα στο Συμβούλιο Αρχηγών ότι για λόγους και για λόγους Brexit υπάρχει επίπτωση και αυτό. Αυτό είναι, ναι, αν όχι το πρώτο, εν πάση περιπτώσει βασικό. Ο Πρωθυπουργός έβαλε το ζήτημα γιατί δεν θα πρέπει να μειωθεί άλλο ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής, της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και ο βασικός λόγος είναι η κοινωνική συνοχή. Ότι η Ευρώπη σιγά σιγά με τις τελευταίες ΚΑΠ έχει αρχίσει να οδηγείται σε μια αποπαραγωγοποίηση. Δηλαδή μειώνεται η παραγωγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό που παρατηρούμε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια δεν είναι μόνο μια τάση στην Ελλάδα, είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό γιατί? Γιατί η Ευρώπη προσανατολίστηκε μόνο μονοδιάστατα στην μείωση του κόστους παραγωγής, στον ανταγωνισμό δηλαδή, κάνοντας τους αγρότες, θέλοντας τους αγρότες όχι να παράγουν, αλλά να βρίσκονται εκεί χωρίς να τους δίνει κίνητρα παραγωγής, και προτίμησε να διατηρήσει ένα πληθυσμό στην Ήπεθρο, αλλά να ταΐζει τον πληθυσμό της, τον ευρωπαϊκό της πληθυσμό, με εισαγόμενες τροφές. Δεν έδωσε δηλαδή, δεν κατήφθηνε τις κοινές αγροτικές πολιτικές, τους προϋπολογισμούς της και τη στήριξη στην παραγωγή του αγρότη, στον παραγωγικό αγρότη και στην παραγωγή προϊόντων στην επικράτειά της, αλλά προτίμησε να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας ή ένα μίνιμουμ εισόδημα, και το είδαμε στη χώρα μας με τα ιστορικά δικαιώματα, κρατώντας μια ισορροπία, αν θέλετε, μια κοινωνική ειρήνη. Έχασε όμως το βασικό της πλεονέκτημα που ήταν η παραγωγή. Αυτά ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός και πρότεινε μάλιστα και τρόπους με τους οποίους θα βρεθεί χρηματοδότηση έτσι ώστε να μην έχουμε μείωση άλλο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Το δεύτερο θέμα που ίσως είναι πιο ανησυχητικό για τη χώρα μας είναι η εξωτερική σύγκληση που λέμε. Και εδώ μπαίνει πάλι το πολιτικό στοιχείο, γι' αυτό μένω σε αυτά τα δύο μέρες που είναι. Εξωτερική σύγκληση τι σημαίνει? Στην Ευρώπη κάθε χώρα έχει διαφορετική στρεμματική ενίσχυση, ποσό ενίσχυσης ανά στρέμμα. Και αυτό οφείλεται στο μοντέλο που είπαμε πριν για την συνέχιση των ιστορικών δικαιωμάτων στους παραγωγούς. Άρα η Ελλάδα, η ενίσχυση που έχει ανά στρέμμα είναι μεγαλύτερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, μέσο όρο. Υπάρχει λοιπόν μια τάση που λέει εφόσον είμαστε κοινοί, η αγροτική μας πολιτική είναι κοινή, θα πρέπει να έχουμε και ενιαία επιδότηση ανά στρέμμα. Αυτό είναι καταστροφικό για τη χώρα μας. Είναι καταστροφικό γιατί?
Γιατί πρώτον, μπορεί να έχουμε υψηλότερη στρεμματική ενίσχυση ανά στρέμμα, αλλά έχουμε πολύ χαμηλότερη ενίσχυση ανά εκμετάλλευση, ακριβώς γιατί οι δικές μας εκμεταλλεύσεις, λόγω του αναγλύφου, του νησιωτικού αναγλύφου, καλή ώρα στην Άξο, ή της ορεινότητας στην υπηρετική χώρα, οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές, με λιγότερα στρέμματα. Άρα η ενίσχυση κατά εκμετάλλευση είναι μικρότερη από τη μέση, το μέσο όρο στην Ευρώπη. Και με άλλους δείχτες, και με περιβαλλοντικούς δείχτες να το βάλουμε. Η Ελλάδα περιβαλλοντικά συνεισφέρει περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες. Επιβαρύνεται περισσότερο το κόστος παραγωγής για να προστατεύσει το περιβάλλον από άλλες χώρες. Αυτούς τους δείχτες λοιπόν έχουν επιλέξει οι χώρες που δεν τους συμφέρει να σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο, να έχουν επιλέξει μονοδιάστατα την ενίσχυση αναστρέμμα. Υπάρχει λοιπόν μια έντονη συζήτηση και μια έντονη τάση να πάμε σε εξωτερική σύγκληση συνολικά. Η χώρα μας αντιστέκεται. Κάνει συμμαχίες, αυτό και το ελάχιστο που μπορεί να δεχτεί είναι η πρόταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα από την Κομισιόν, η οποία λέει ότι μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 90% του μέσου όρου, να συνεισφέρουμε, να έχουμε 50% σύγκληση. Αυτό είναι ένας κανόνας που είναι για μας ανεκτός. Δεν έχουμε μεγάλες απώλειες. Είναι όμως το μέγιστο που μπορούμε να δεχτούμε, τίποτα παραπάνω από αυτό. Εδώ γιατί το λέω ότι είναι πολιτικό. Υπάρχουν εθνικιστικές φωνές. Φανταστείτε, το Ευρωκοινοβούλιο είναι ενιαίο, έτσι. Ό,τι ψηφίσει στην Ελλάδα βγαίνει στην Ευρώπη. Δεν είναι εθνικές εκλογές. Άρα, αν στο Ευρωκοινοβούλιο επικρατήσουν εθνικιστικές τάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή σηκώνουν πιο ψηλά το θέμα, κάνουν το μεγαλύτερο θόρυβο και αποτελούν περισσότερο την εξωτερική σύγκληση σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν επικρατήσουν εθνικιστικές ή νεοφιλελεύθερες τάσεις, θα οδηγηθούμε σε δύσκολες καταστάσεις σχετικά με την εξωτερική σύγκληση. Και εκεί η χώρα έχει πολλά περισσότερα να χάσει από ό,τι θα χάσει μόνο από τη μείωση του προϋπολογισμού που είναι της τάξης του 4-4,5%. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή πώς θα τοποθετηθούμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και λέω ότι δεν είναι μόνο οι εθνικιστικές φωνές, αλλά είναι και οι νεοφιλελεύθερες, γιατί πρόσφατα κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο τροπολογία με διαφορετική πρόταση από αυτή της Κομισιόν, που μίλαγε για εξωτερική σύγκληση, τέτοια που για τη χώρα μας ήταν μεγάλο πρόβλημα και ευτυχώς κινητοποιηθήκαμε. Όλες οι δυνάμεις, και εδώ οφείλουμε να το πούμε, όλες οι δυνάμεις στο Ευρωκοινοβούλιο, οι δικές μας, και η τροπολογία αυτή τραβήθηκε. Δεν θα μιλήσω άλλο για την κοινή αγροτική πολιτική. Έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, εκτός των άμεσων επιδοτήσεων, έχει ένα μεγάλο κομμάτι αναπτυξιακό, που γι' αυτό θα έπρεπε να μιλάμε περισσότερο και θα το κάνουμε από εδώ και πέρα. Η συζήτηση, να ξέρετε, είναι ακόμα πρώιμη, παρόλο που εξελίσσεται, αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί και από ό,τι φαίνεται θα πάνε πιο πίσω οι αποφάσεις, ακριβώς γιατί μπροστά μας είναι οι ευρωεκλογές. Και οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν προφανώς με το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, σαν χώρα πρέπει να είμαστε, να καταθέσουμε και ο παραγωγικός κόσμος να καταθέσει τις προτάσεις του, να δούμε πώς θέλουμε και πώς οραματιζόμαστε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και πώς αυτή μπορεί να την εξυπηρετήσει η νέα ΚΑΠ που έρχεται. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και θέλω να σας ακούσουμε σε ένα γόνιμο διάλογο από εκεί πέρα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ της ΝΑΞΟΥ που οργάνωσε αυτή την πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό που ήρθε στα μέρη μας στις Κυκλάδες και φυσικά και τον Νίκο Ρωμανιό που δούλεψε και αυτός πολύ καθοριστικά για να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Δεν θα σας καθυστερήσω γιατί ο λόγος πρέπει να δοθεί σε εσάς να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον Υπουργό, μια και
υπουργούς δεν βλέπετε συχνά. Από εμάς βεβαίως έχετε δει αρκετές φορές υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τουλάχιστον στην Άξο και στο Φιλότι. Την τελευταία φορά είχαμε βρεθεί εδώ στην ημέρα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Νοτίου Αιγαίου, όπου σε αυτή την αίθουσα από όλες τις Κυκλάδες όσο μπόρεσαν να έρθουν τα άλλα νησιά, γιατί έχουμε προβλήματα και επικοινωνίες ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο, ήταν εδώ ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο προκάτοχος του Σταύρου του Αρακοβίτη. Εγώ θέλω να πω ότι η Νάξος πράγματι αποτελεί την ατμομηχανή της αγροτικής ανάπτυξης στις Κυκλάδες. Και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μεγάλα όμως, τα προβλήματα δεν τα πάμε. Προσέξτε. Τα προβλήματα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα νησιά. Λίγα νησιά έχουν ανεπτυγμένη αγροτοδιατροφική παραγωγή και πρωτογενή τομέα. Είναι κάπως η Τίνος, είναι κάποια άλλα νησιά σε επιμέρους κλάδους. Όμως, επειδή ακριβώς αυτό το οποίο είπε και ο Υπουργός, αυτό το οποίο δεν πρέπει να επαναλάβουμε στη χώρα μας, είναι μια στρεβλή ανάπτυξη που δεν έβλεπε με ισόρροπο, σφαιρικό, βιώσιμο τρόπο την ανάπτυξη που σημαίνει να παντρέψουμε την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό. Ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι μονοκαλλιέργεια στα νησιά μας, δεν πρέπει να είναι μονοκαλλιέργεια. Υπάρχουν τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλα τα νησιά. Εγώ μιλάω για όλα τα νησιά γιατί δεν είμαι Ναξιώτης, ευτυχώς ή δυστυχώς μιλιώς είμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που στοχεύουμε τώρα και το είπε με την ομιλία του ο Υπουργός, είναι μια παραγωγική ανασυγκρότηση με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι η πρωτογενής παραγωγή, ό,τι υπάρχει, πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο σε όλα τα Κυκλαδονήσια και όχι μόνο στην Άξο. Στην Άξο βεβαίως να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα που θα πει και ο φίλος μας μετά σε λίγο. Ήδη έχουν γίνει όμως σημαντικά βήματα και υπόθηκαν για τον Υπουργό, σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση της αγροτικής παραγωγής και τη στήριξη της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Υπάρχει και ο τομέας της αλίας, που στην Άξο είναι μικρός, αλλά στα άλλα νησιά είναι αρκετά μεγαλύτερος. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για τα μικρά νησιά, το οποίο δεν είναι αυτό μόνο που είπε η Φιλίππα στην παρουσίασή της. Είναι και ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινήσαμε πέρυσι με επισκέψεις σε 18 νησιά, μικρά νησιά, και κατατέθηκαν 5 προτάσεις από τα νησιά αυτά που επίκειται τουλάχιστον από το φθινόπωρο να ξεκινήσει πρακτικά. Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας για να αξιολογηθεί ποιες προτάσεις είναι βιώσιμες. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν ακριβώς το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να δώσουμε στη χώρα. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, και ο διάλογος πιστεύω ότι θα δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στην πολιτική μας ηγεσία, αλλά και σε όλους να δουλέψουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ταπασιαβαλίνιο. Καλώ στο βήμα τον κύριο Χατζιπέτρο Μανώλη και να ετοιμάζει τον κύριο Σκουρβάθος. Λέγομαι Μανώλης Χατζηπέτρος, από την Απήγανθο είμαι. Αγαπητοί συμπατριώτες, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Άξο. Σίγουρα το έχετε ξανακούσει. Εγώ θα σας πω καλώς ήρθατε στην αδικημένη ορεινή Άξο. Εδώ στα νησιά μας, που το καλοκαίρι πλημμυρίζουν με τουρισμό και ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της οικονομίας, όπως είναι φανερό, πρέπει να δοθούν κίνητρα παραμονής των κατοίκων σε αυτά, αλλά και επιστροφής σε μέρος όσων έφυγαν. Τα νησιά έχουν ανάγκη ιδιαίτερη παραμονή του πληθυσμού και η μείωση δημιουργεί απρόβλεπτους κινδύνους
περιλαμβανομένων και των εθνικών. Η άμυνα δεν είναι μόνο με τα όπλα, αλλά και με την ανάπτυξη. Στη σύντομη παρέμβασή μου θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα σημαντικό και από πρακτικής αλλά και αισθητικής άποψης. Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ της Αγροτικής Ανάπτυξης, κτήματα και χωράφια τα οποία κάποτε είχαν περιμετρικά τράφους, όπως λέμε, ξερολιθιές. Και έτσι ήταν καλλιεργήσιμα, είτε δεν προφυτεμένα, αφού είχαν προστασία από εξωτερικούς παράγοντες. Αν είναι, παραδείγματος χάρη, περιφραγμένα με ξερολιθιές ή έστω με σηματόπλεγμα, μπορεί ο ιδιοκτήτης να τα καλλιεργήσει ή να τα δεντροφυτέψει. Τους τράφους αυτούς κάποτε τους έκτιζαν οι γονείς, οι παππούδες μας, ενώ όταν χαλούσαν αμέσως τους επιδιόρθωναν. Σήμερα εμείς οι νεότεροι και πόσο μάλλον τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν από χτισήματα και είναι ιδιαίτερα κοπιαστικά, με συνέπεια η εγκατάλειψη, έλλειψη διάθεσης για αξιοποίηση, και η μόνη λύση είναι, όπου το επιτρέπει ο νόμος και άλλοι παράγοντες, η οικοδόμηση. Όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει ένας τόπος, ένα νησί να είναι όλο οικοδομή. Αν λοιπόν αυτές οι εκτάσεις, που πολλές είναι μέσα σε κεντρικούς επαρχιακούς δρόμους, γίνουν καλλιεργήσιμες ή δεντροφυτεμένες, θα γίνουν πιο όμορφες αισθητικά, αλλά και θα συμβάλλουν στην πρωτογενή παραγωγή και επομένως διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού και στην απασχόληση, αλλά και προστασία της διάβρωσης του εδάφους, όπως υπόθηκε, ταμείευση νερού και ισορροπία της φύσης. Σήμερα εκατοντάδες τέτοια στρέμματα είναι κυριολεκτικά ξέφραγκο αμπέλι, ένα με το δρόμο, χωρίς ξερολιθιές, αφού καταστράφηκαν από φυσικά φαινόμενα και το πέρασμα των ετών. Αν θέλω να φυτέψω 300 δέντρα σε ένα κτήμα, μπορώ, αφού πρώτα πρέπει να το προβολιάσω, που λέμε εδώ, δηλαδή να το περιφράξω. Είτε με ξερολιθιές είτε με σηματόπλεγμα. Αν το καλλιεργήσω έτσι όσο έχει, τα ζώα και όχι μόνο θα το καταστρέψουν. Μήπως από ειδικά προγράμματα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάτι σχετικό? Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, εσείς ως Υπουργείο μπορείτε να προτείνετε, να επιχειρηματολογήσετε, να κρινιάξετε, που λέμε, να πείσετε με το δίκαιο και τη λογική να δημιουργηθούν. Ένα κτήμα, αγαπητοί συμπατριώτες, 6 στρεμμάτων, υπολόγισα ότι θέλει με πέτρα που να κουβαληθεί, να χτιστεί, και με κάποιο μικρό θεμέλιο, τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Θα παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, εσείς ή οι συνεργάτες σας να κρατήσετε το αίτημά μου στις σημειώσεις σας. Ζητάμε έτσι πολύ σημαντικά πράγματα. Είχαν από τον παιδί μας, τον κύριο Γιώργο Μακρυδημήτρη, που είναι επιστήμονας τροφίμων, γεωπόνος και γενολόγος, είχε πέρυσι, νομίζω, σε προηγούμενη επίσκεψη του προκατόχου σας, είχε επιδοθεί ένα υπόμνημα, έτσι μια πρόταση, η οποία είχε τίτλο «Ίνος Πομπνάξου», ακριβώς, «Ορατός τόπος ή απιαστό όνειρο, ποταμίσι, η ναυαρχίδα της απελοκαλλιέργειας και του ελληνικού πλούτου της Νάξου». Το ίδιο έγγραφο ουσιαστικά σας καταθέτουμε πάλι, κύριε Υπουργέ, και καλωσορίζοντας σας λοιπόν στην Άξο, νομίζουμε ότι είναι ένα περιστατωμένο κείμενο που θα πρέπει να το διαβάσετε προσεκτικά. Με βάση αυτό το κείμενο ζητάμε και τη δική σας συμβολή, δηλαδή του Υπουργείου, στη συστηματοποίηση της απελουργίας της Άξο. Μιλήσατε και εσείς και κάποιοι άλλοι ομιλητές και κύριοι βουλευτές για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, αλλά ακόμα και στον αγροτικό τομέα υπάρχει μονοκαλλιέργεια, έτσι, για το... Ακούσαμε για την γραβιέρα, για την πατάτα, ακούσαμε για το μέλι. Η απελουργία είναι σαν να μην υπάρχει στην Άξο. Γιατί αυτή τη στιγμή η Άξος είναι απούσα από τον αμπελοϊνικό χάρτη της Ελλάδας, αλλά και τον παγκόσμιο. Δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά, δεν εμφανίζεται. Γιατί δεν εμφανίζεται? Γιατί δεν έχει τυποποιήσει κρασί, δεν έχει ένα ενοποιείο. Υπήρχε και η πρόταση για την απαπέλωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως,
Παρόλα αυτά, θα πούμε ότι η παραγωγή της Νάτσο δεν είναι αμεληταία. Μιλάμε για περισσότερους από 3.500 τόνους ετησίως και το πλήθος των αγροτών που εμπλέκονται σε αυτή τη δραστηριότητα υπερβαίνει τους 2.500 αγρότες μέσα στην Νάτσο. Παρόλα αυτά, λοιπόν, είναι εντελώς ακούσα από τον ποινικό χάρτη της Ελλάδας. Εδώ θέλουμε τη συμβολή του Υπουργείου, πραγματικά την τεχνογνωσία των υπηρεσιών κλπ. Ώστε να μπορούσε να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό ενοπηγείο ή ένα συνεταιριστικό ενοπηγείο μιας μεσαίας εμβέλειας, μιας και η κλήρη εδώ είναι μικρή και οι ποσότητες είναι κατακαιρματισμένες, αλλά να μπορεί ο καθένας να τυποποιήσει το κρασί, γιατί όπως είπατε και για το λάδι, κάποια στιγμή το χύμα κρασί δεν έχει μέλλον. Πολύ σύντομα, δηλαδή δεν θα έχει κανένα μέλλον παρά μόνο για την οικιακή κατανάλωση, για την οικιακή χρήση. Στόχος μας είναι να καθιερωθεί στο άμεσο μέλλον μια ονομασία προέλευση POP ενός προϊόντος υλικού της Νάτσου. Ως παράδειγμα, εμείς θέτουμε το ποταμίσι, που είναι μια γενής ποικιλία. Υπάρχει και στα τριγύρω νησιά ήδη έχουν τυποποιήσει ποταμίσι στην Μύκονο και στην Τίνο. Η Νάτσος είχε και έχει αρκετό ποταμίσι, αλλά και άλλες ενδεχομένως γενείς ποικιλίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν και να λάβουν προστατευμένη ονομασία προέλευση. Στην ίδια κατεύθυνση, να πούμε ότι το ΔΙΕΚ εδώ της Νάτσου, το δημόσιο ΔΙΕΚ της Νάτσου, είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που έχει ειδικότητα τέτοια πελουργίας, εινοποιίας, παρότι, όπως είπαμε εμείς, η Νάτσος είναι απούσα στον ελληνικό χάρτη. Δεν θα βρούμε ΙΕΚ, ας πούμε, στη Σαντορίνη ή στην Πάρο που έχει αναπτύξει την εινοποιία, ίσως ούτε στην Κρήτη. Υπάρχει μόνο εδώ και στη Λίμνο, από ό,τι μας είπε κάποιος εκπαιδευτής μας. Άρα, λοιπόν, εδώ θα μπορούσε, εμείς προτείνουμε το ΔΙΕΚ Νάτσου, το τμήμα πελουργίας, να ενταχθεί στο ερευνητικό δίκτυο που έχει συστήσει προς τιμή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα ερευνητικό δίκτυο το οποίο ονομάζεται «Οι δρόμοι των απελών», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας είναι, και νομίζουμε ότι μέσα από αυτή την ένταξη θα μπορεί να είναι εφικτή η μελέτη της ιστορίας και της προοπτικής της απελουργίας της Νάτσου. Και τέλος, επειδή όπως σας είπαμε είμαστε φοιτητές εδώ στο ΙΕΚ, χρειαζόμαστε εργαστήριο για την ειδικότητα αυτή. Έχουμε, τα μισά μας μαθήματα είναι εργαστηριακά, αλλά δεν έχουμε εργαστήριο. Δεν ξέρω αν μπορεί το Υπουργείο να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, πάντως νομίζουμε ότι ήταν μια ευκαιρία να σας το θέσουμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή διαμονή. Στο βήμα παρακαλώ ο κύριος Μπούφας, και να ετοιμάζεται ο Νίκος Μικολάκης. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, σας καλωσορίζω και εγώ από το Γεωργικό Σύνταγμα του Χαρτίου και ξεκαθαρίζω από την πρώτη στιγμή ότι δεν φέρεται καμία απολύτως ευθύνη για το ότι θα ακουστεί από μένα εδώ σήμερα. Αντίθετα, πιστεύω, αν γίνουν από εσάς σωστές ενέργειες, μπορείτε να μας βοηθήσετε και μάλιστα άμεσα. Η Νάτσος, το δεύτερο σε έκταση νησί της περιφέρειας του Νότιου Αιγαίου, έχει μια ιδιαίτερη μορφολογική σύσταση και ως εκ τούτου έχει τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη κλίματα. Από αυτό και μόνο τα στοιχεία δίνουν στο νησί μας την δυνατότητα μιας πολύπλευρης ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως δεν έγινε τα τελευταία 50 χρόνια ένα συνολικός καθορισμός των χρήσεων της γης. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας έχει φέρει ενώπιον μεγάλων προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό. Θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Υπάρχει εκ πρώτης όψεως μια αθώα άσπρη με μαύρες βούλες πεταλούδα που πετά από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και αφήνει τα 1.600 αυγά της στα τρυφερά φύλλα των δέντρων και ιδιαίτερα της ελιάς. Ονομάζεται ζευζέρα
και μεταφέρθηκε στο νησί μας με την ανεξέλεκτη εισαγωγή νεαρών φυτών από άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού. Το κάθε αυγό μεταφέρεται σε ένα σκουλίκι. Το σκουλίκι τρέφεται με τα τρυφερά μέρη του φυτού, μετακομίζει σε μεγαλύτερη σε διαστάσεις στη κλαδιά, εισέρχεται στο ξυλόδι κορμό των δέντρων, ανοίγει στο ΕΣ και ξεραίνει μεγάλα τμήματα των δέντρων και τελικά ξεραίνει όλο το φυτό. Το μικρό αυτό θηρίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε κρυσταλλίδα, ήδη φορτωμένο με εκατοντάδες αυγά. Έτοιμο για να ξεχειμονιάσει και να μετατραπεί σε πεταλούδα την άνοιξη, συνεχίζοντας το βιολογικό του κύκλο. Το πολύμορφο αυτό θηρίο προσβάλλει όλα σχεδόν τα δέντρα, πλατάνια, δρύς, οποροφόρα δέντρα, ακόμη και τα πέλια, μα περισσότερο από όλα τις ελιές. Το νησί μας βρίσκεται ενώπιον βιολογικής καταστροφής. Είναι αστείο να καταπολεμούμε το δάκο όταν το φυτό στο οποίο αναπτύσσεται ο δάκος κινδυνεύει με αφανισμό από τη ζευζέρα. Πρέπει να σώσουμε πρώτα το φυτό και μετά την παραγωγή. Εδώ ακριβώς αρχίζουν τα προβλήματα που προέρχονται από το μη σωστό προγραμματισμό των περασμένων δεκαετιών, από το μη καθορισμό της χρήσης γης. Πώς είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να ψεκάσουμε μια περιοχή που έχει ελιές και μέσα υπάρχουν μέλισσες? Είναι αδύνατο. Πώς είναι δυνατόν ένας αγρότης που έχει μια εγκατάσταση κάπου να ξεπροβάλλει δίπλα του ένα ξενοδοχείο? Θα πρέπει να ξεκληρεστεί. Δεν υπάρχει λοιπόν προσδιορισμός της χρήσης γης του τοπικού. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρόταση. Εμείς σαν συνεταιρισμός και οι 4-5 γεωργικοί συνεταιρισμού που ασχολούνται με την καταπολέμηση υποτίθεται του δάκου, θέλουμε από εσάς μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Αν είναι δυνατόν να σχηματιστεί εδώ πέρα, να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό αυτή η γεωργική συνεταιρισμού και με την επίβλεψη γεωπόνων να γίνει ένας γενικός ψυχαδημός στο νησί, και τα συμπεράσματα που θα βγουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλα μέρη, όχι μόνο για την Νάξο, επειδή είναι ένα αποκλεισμένο σύστημα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πανελλαδικό ή και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούφα. Καλησπέρα. Νικολάκης Νίκος, γεωπόνος, αγρότης. Το πρώτο πράγμα που προκύπτει από όλα αυτά που είπατε και έχουν ξαναλεχθεί σε αυτόν τον ίδιο τόπο, στον ίδιο χώρο, και προκύπτει από όλη αυτή την κουβέντα, είναι το θέμα είναι τι γίνεται με την ενημέρωση και την εκπαίδευση των αγροτών. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό από Έλληνες επιστήμονες γεωπόνους, και όχι μόνο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ασχολούνται πιο πολύ με τη γραφειοκρατία όσον αφορά το Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι πιο πολύ από αυτό, με αυτό ασχολούνται. Και λιγότερο με τις εφαρμογές. Η επιστήμη της γεωπονίας αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι μια επιστήμη η οποία πρέπει να την παρακολουθεί κανείς για να μπορεί να συμμετέχει ανταγωνιστικά στην αγορά. Πολλά παραδείγματα από αυτά που είπαμε με αφορμή και όλα αυτά που είπε ο συμπογενός μου, ο Γιάννης Κούφας, με το θέμα της ευσέρας, της ελιές, που είναι ένα δύσκολο έντομο στην καταπολέμησή του, γιατί μένει περίπου 1,5 χρόνο μέσα στον κορμό της ελιάς. Επομένως θέλει μια ιδιαίτερη εκπαίδευση και σε πολλά άλλα θα μπορούσα να πω ακόμα και στην πατάτα σε πολλές περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για τη διατροφή, μιλάμε για την δημόσια υγεία, μιλάμε για πολλά πράγματα στα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους μας. Επομένως, μιλάμε για μια ανάπτυξη στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν όσο γίνεται πιο καλά οι αγρότες μας, αλλά ενημερωμένοι. Λέω λοιπόν, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η λογική που ήταν κάποτε τότε που πηγαίναμε στη σχολή των γεωπόνων γεωργικών εφαρμογών που υπήρχαν κάποτε. Δηλαδή, οι γεωπόνοι που βγαίνανε στο χωράφι και ασχολιόντουσαν με την ενημέρωση και με την εκπαίδευση των αγροτών. Κάτι που θα βοήθηκε πάρα πολύ στην Άξο, γιατί εμείς έχουμε και την αγορά μας στα πόδια μας.
θα ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ένα ποιοτικό προϊόν που παράγει Νάξο σε όλους τους τομείς, και στην κτηνοτροφία και στη φυτική παραγωγή. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι σε σχέση με τις υποδομές. Οι υποδομές που εδώ στην Νάξο φάνηκε πολύ έντονα το θέμα των υποδομών στα τελευταία γεγονότα που έγιναν στην Νάξο με το θέμα του νερού. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε και πιστεύω ότι δεν θέλω να νομίζω ότι θα το έχετε μάθει κι εσείς. Το θέμα του φράγματος νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω σήμερα, δηλαδή ενημερωτικά τουλάχιστον που βρίσκεται το θέμα του φράγματος. Και το σημαντικότερο για μένα τουλάχιστον είναι το θέμα και ποια είναι η διαχείριση του νερού του φράγματος και γενικότερα των νερών της Νάξου. Πού μπορούμε, ποιος θα την κάνει, ποιος θα την έχει τη διαχείριση αυτή. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος και το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, και σε άλλες, όχι της Ελλάδας τόσο πολύ, όσο του κόσμου, πως υπάρχουν ιδιώτες, κάποιες εταιρείες οι οποίες καρπούνται πολλές φορές από αυτό τον φυσικό πόρο, που είναι σημαντικότατος για μας ειδικά εδώ. Με βάση όλα αυτά, πιστεύω ότι ίσως πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ένα τελευταίο που είπε ο Νίκος Ομανιός, ότι το βασικό είναι να μπορούν οι αγρότες να έχουν συνεργατικότητα σε όλα αυτά τα οποία είδαμε το καλοκαίρι και ο αγώνας ο οποίος έγινε για να κρατηθεί το νερό, αυτό που ανήκε στους αγρότες, να κρατηθεί στους αγρότες, έγινε γιατί πραγματικά φάνηκε η αποφασιστικότητα των αγροτών να παραμείνουν και να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους για νερό. Κάτι στο οποίο προφανώς δεν είπανε ότι δεν θα το δώσουμε αλλού, αλλά προφανώς σε μια ισόρροπη ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής με τον τριτογενή τομέα, το εμπόριο και τον τουρισμό, πιστεύω ότι η Νάξος είναι ένα πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι μια αριστερή κυβέρνηση θα πρέπει να το δει αυτό το πράγμα και σαν πιλότο, να μπορέσει πραγματικά αυτό το πράγμα να πάει μπροστά έτσι ώστε αυτός ο πρωτογενής τομέας, η Νάξο να είναι το πρότυπο για πολλά άλλα νησιά της Ελλάδας. Ευχαριστώ. Περιμένουμε τον κύριο Λεβογιάννη. Σας καλησπέριζουμε κύριε Πουγιά. Λέγομαι Λεβογιάννης Μιχάλης, είμαι ο μόνος μελετητής και αγρότης. Καθέσαμε μερικά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τους νέους αγρότες των δύο τελευταίων πολιτικών με το πρόβλημα της εντατικής των αγρότων. Κινδυνεύουμε να έχουμε απελάξει από το πρόγραμμα. Έχει δοθεί ένα ποινικό περιθώριο μέχρι τις φετινές παρολικές δηλώσεις. Έχει γίνει από όλους τους νέους αγρότες τουλάχιστον που εγώ συναλλάσσουμε, που είναι δική μας, που είναι έτσι, όλες οι απαραίτητες ενέργειες έχουν αποσταλεί τα δεύτερα αντιπροσωπικά, η δεύτερη φάση. Ενδεικτικά σας λέω ημερομηνίες 22 Οκτώβου 17, 16 Οκτώβου 18, 9 Οκτώβου του 17, γύρω στο 17 το καλοκαίρι που βγήκαν κρίσεις τους, ήδη φρόντισαν να κάνουν τη δεύτερη φάση της εγγραφής. Μέχρι τώρα, ελάχιστοι έχουν εγγραφεί στον ΟΓΑ. Το πρόβλημα είναι ότι έχει με τον ΝΕΦΚΑ, την ένταξη του ΟΓΑ στον ΝΕΦΚΑ, δυστυχώς δεν υπήρχαν αντίστοιχες υπηρεσίες στην Αθήνα να διεκδικήσουν το έργο. Έχουν πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, μακάρι να έχετε να μας ανακοινώσετε κάτι, να ισχάσουμε. Και ήδη. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, να αναφέρω ειδικά, αυτοί οι νέοι αγρότες τώρα φορολογούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν ενεργοποιείται ο κωδικός 0.37, που σημαίνει ότι φορολογούνται χωρίς να έχουν μείωση αύξηση του αφορολόγητου. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα έρθουν μετά από 2-3-4 χρόνια οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι αυξημένες, γιατί έχουν αυξημένη φορολογία. Δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί που λέμε να κάνουν προγράμματα να γίνουν νέοι αγρότες, κατακούνται ουσιαστικά.
Δεν ξέρω αν το έχει όλη η Ελλάδα αυτό το πρόβλημα, αλλά εμείς επειδή ανήκουμε στα κεντρικά του ΟΓΑΠΑ της ΕΟ 30, έχουμε πολύ δύσκολο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έρχεται η δεύτερη προκήρυξη που είχαμε καμπάκια, έρχεται η δεύτερη προκήρυξη και μαζί θα γίνουμε στα 200 άτομα. Από αυτούς, αυτή τη στιγμή είναι εντάξει στον ΟΓΑ ένα ποσοστό 15%. Και αυτοί τα καταφέρανε γιατί είτε με κάποιες δηλώσεις γιατρών, κάτι επίπονες καταστάσεις, πιστεύω ότι την προτεραιότητα ο ΟΓΑ, αλλά τώρα και η προτεραιότητα έχει μπουκώσει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσει κάποιο τηλεφωνικά. Πηγαίνουν άνθρωποι επάνω, εγώ τουλάχιστον που σα φέρνω επάνω στο Πατησίων 30. Ναι, θα το τακτοποιήσουμε και έχουν περάσει 18-20 μήνες. Θα φτάσουμε στους 30 μήνες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σας είπα οι άμεσες συνέπειες με τις αυξημένες εισφορές. Επίσης, κάποιος θέλει να αγοράσει ένα αγροτεμάχι. Δεν υπάρχει τάφτα ψευδό. Δεν μπορεί να πάρει φοροαπαλλαγή γιατί δεν είναι επαγγελματίας αγρότης. Παρακαλώ, δείτε το κεντρικά να αυτή η περισσία εκεί να επαγγελθεί με ανθρώπους να μπορεί να δουλέψει. Θα έχουμε απεντάξεις, κινδυνεύουμε δηλαδή άμεσα μέσα από τις διατάξεις της παρακολούθησης, από τις επιτροπές. Τους λένε πράγματι μέχρι να γίνουν οι φορολογικές δόσεις αυτές εδώ που θα ξεκινήσουν όπου θα ξεκινήσουν. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Μια και τις εταιρείες να γίνουν σε ερώτηση και μετά μένουν στο κοινό. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να σας έχω κρατήσει εδώ πέρα πότε στάθηκαν οι δεύτεροι φάκελοι. Επίσημα έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα. Κάποιο σχόλιο για την προβολή που είδαμε στην αρχή, καλή βέβαια, πλεμμένη, αλλά θα προσέξουμε δραστηριότητες στα σχέδια βελτίωσης. Όπως ξέρουμε, τα σχέδια βελτίωσης έχουν κλείσει, αναμένουμε τα αποτελέσματα και είναι και αμφίβολο, όπως και εσείς τα ξέρετε, σαν πρώην μελετητής. Αν θα ξαναγίνει μέσα σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εξαρτία της ΚΑΠ, καινούργια σχέδια βελτίωσης. Εμείς, σαν περιφέρεια, έχουμε δημόσια δαπάνη ζητάνε στα σχέδια βελτίωσης 14,5 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός προβλέπεται 9.600. Πιστεύω ότι θα καλυφθεί. Εμείς βοηθήσαμε στους νέους αγρότες που είχαν περίσσεμα. Οπότε μας είχε υποσχεθεί ο προηγούμενος υπουργός τουλάχιστον να μας καλύπτει. Επειδή βοηθήθηκε με την έννοια ότι φύγανε χρήματα από εδώ, από την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου και πήγανε σε άλλες περιφέρειες που είχαν μεγάλες ελλείψεις στους νέους αγρότες. Αντί να η περιφέρεια πρωτοβουλία στα κράτη αυτά για τα σχέδια βελτίωση, όπως τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Ένα που κάνει ένα επιπλαφόν όμως που δεν πληρώθηκε ένα αγρότη, όλοι προδίνανε ζωή. Ναι, βοηθήσαμε κι εμείς όμως, γιατί φύγανε από την περιφέρεια μας και πήγανε. Έλαμε κι εμείς τώρα καλύψτε μας στο άλλο ποσό. Εμείς ζητάμε άλλωστε μόνο 50% υπερδέσμευση ζητάμε εμείς, όταν όλη η Ελλάδα ζητάει 300%. Στο τέλος, εντάξει. Επειδή υπόθηκε για τα βιολογικά προϊόντα κλπ. Κλπ. Σας έχει κοινοποιηθεί και από το ΓΕΟΤΕ. Στο Νότιο Αιγαίο τώρα έχουμε το 0,32% του συνολικού προϋπολογισμού, πανελλαδικά, το έχουμε και τα βιολογικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, κάτι πρέπει να... Καλύψτε το και θα δούμε, καλύψτε το και θα δούμε. Λοιπόν. Μοιάζουμε πριν. Να προλάβουμε, Γνωριζόμαστε, δεν γνωριζόμαστε τι είχαμε σήμερα. Λοιπόν, έχει αυτό και το θάρρος και λέω κάτι παραπάνω. Σας έχει ενημερώσει το γεγονός, το δικό μας παράτημα, έτσι, για θα. Πιστεύω να υπάρχει, επειδή αναμένουμε και νέα αυτούς που συμβουλίες και γεωπανική. Και πνευματοφία. Σε ναι, αλλά για δουλειά του νέου ερχόμενου 30.000 καθ' ευρώ είναι ελάχιστη να σημαίνει. Λοιπόν, οπότε θα ανακοινώσετε τώρα τη νέα βάση δεδομένων για το 6.3. Για το κράτο. Έχετε υποσχεθεί, άνοιξε το πρόγραμμα, δεν ξέρω. Έχουμε του ανθρώπου και περιμένουν. Δεν είναι ελάχιστο. Να βγάζουμε για τα κριτήρια για να έχουμε περισσότερο. Ναι, μα από ό,τι θα το ανακοινώσετε, αφού. Μέρες. Λοιπόν, καλή ανακοίνωση
για την δυνατότητα πώλησης κατευθείαν από τον παραγωγό, κύριε Μανιέ, αλλά έπρεπε να περάσει τόσα χρόνια για να το νομοθετήσετε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Τρία. Τέσσερα, πόσα είναι αυτά. Δεν προλάβαμε να κάνουμε όλα σε μια παιδιά. Ναι, αλλά έχω ένα παράπονο όμως. Γιατί εμείς που λέγαμε αυτό που κάνατε, δηλαδή ότι έπρεπε να έχει γίνει, μας λέγατε όχι εμέσως κλπ. Κλπ. Σε παρακαλώ. Δεν είπα ποτέ αυτό το όχι που λες. Πάντα ήμουν οπαδός και το ξέρω. Όχι, είσαστε οπαδός, αλλά λέγατε ότι είναι εντάξει και δεν χρειάζεται αυτό που κάνατε τώρα. Αυτό λοιπόν που νομοθετήσατε, που πέρασε το νόμο για να μπορούν να τα πουλάνε και στα καταστήματα της πώλησης. Καλά, θα μιλήσεις. Λοιπόν, και για να το κλείσετε το θέμα, επειδή πολύ το παλεύετε, παρακαλώ, δείτε να εναρμονιστεί η προϋποθέσεις της υποτεχνίας και με την υγειονομική διάταξη. Προς τη Συμβουλή 17 στο ΦΕΠ 2161 βάζει κάποιες προϋποθέσεις εκεί για την υποτεχνία. Την εντάσσει υποχρεωτικά μέσα, καταργεί οποιασδήποτε διατάξεις υπάρχουν πριν από την κυκλοφορία του ΦΕΠ 11 Ιουνίου του 2017. Καταργεί οτιδήποτε έχει σε αντίθεση με αυτή και είναι κάποια πράγματα της υποτεχνίας. Όχι, όχι. Υγειονομικό κομμάτι της υποτεχνίας είναι αρμοδιότητα ο έλεγχος του υγειονομικού. Ποιος? Του ΦΕΠ. Α, δεν έχει να κάνει με απαιτήσεις όμως. Στις απαιτήσεις εγκαταστάσεις. Όχι, κάποια πράγματα, κάποια πράγματα και επειδή μου πες ότι θα πεις την κυρία Φιλίππα. Μου πες ότι θα πεις την κυρία Φιλίππα αυτό. Να συμπληρωθεί. Έχει κάποιες αντιφάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά καταργεί κάποια πράγματα από εκεί. Δέστε το. Η υγειονομική διάταξη και η τάδε που φέρνει την πίτα 21-61 προς 3-6-17. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για να πούμε περιβαλλοντικά και σύντομα. Ευχαριστούμε τον κύριο Βογιάννη, να προσέλθει ο κύριος Καραβίας και να ετοιμάζει τον κύριο Σουχάλικος Γιάννης στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας. Θα ήθελα λιγάκι, το θέμα μου είναι το κέρια μάξου. Θα ήθελα λιγάκι όμως ένα λεπτό μόνο. Επειδή είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, με μισοκόμος και ελαιοκόμος. Παράγω πάνω από 3 τόνους εκλεκτό ελαιόλαδο, το οποίο διοχετεύω στο εξωτερικό. Έχουμε πάρει αργυρό και χάλκινο μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό της Πάτρας, στην αρχαία Ολυμπία, και επομένως ασχολούμαι έντονα τα τελευταία 30 χρόνια κυρίως με την αγροχιά και τους τομείς αυτούς. Ήθελα να πω μόνο ότι η Νάξο, το νησί του Διονύσου, είναι άδικο να είναι σε απαμπέλωση. Να μην μπορείς να βάλεις μισό στρέμμα παραπάνω αμπέλι, γιατί θα πληρώσεις πρόστιμο στο νησί του Διονύσου, θεό του Βάκου. Θα πρέπει επίσης να σας πω, δεν θα το ξέρετε, ότι επί εποχής ενετών η Νάξο ήταν υποχρεωμένη να παρέχει όλο το κρασί του ενετικού στόλου επί ενετοκρατίας. Αυτή ήταν η Νάξο και σήμερα είναι σε απαμπέλωση. Έχουμε περιοχές που έχουν εξαιρετικά αμπελιά και μεγάλη ολία, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα είναι στη ρίζα. Επίσης, για τη μελισσοκομεία μόνο μια παρατήρηση. Οι μέλισσες υποφέρουν από μία αρρώστια που λέγεται νοζεμίαση. Νοζέμα άπης. Νοζέμα είναι από την ελληνική λέξη νόσημα. Η νοζέμα άπης λοιπόν αυτή καταστρέφει τα μελίσσια ολοκληρωτικά. Υπήρχε ένα φάρμακο που λεγόταν Φουμιντίν,
δυστυχώς αυτό το φάρμακο οι πολυεθνικές και δεν ξέρω ποια συμφέροντα το καταργήσανε και τώρα δεν έχουμε κανένα υποκατάστατο. Και πώς θα την παλέψουμε αυτή την αρρώστια που δεν υπάρχει φάρμακο. Επίσης, ήθελα να πω για τον τομέα αυτό ότι δεν ξέρω αν το ξέρουν και οι συντοπίτες, όταν ένα μέλι εισάγεται από το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη από την Κίνα, και στο τελωνείο το κρίνουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, γιατί έχει ξυνήσει, γιατί βρωμάει, δεν το καταστρέφουνε, όχι. Δίνουν στον εισαγωγέα τη δυνατότητα να το πάρει από το τελωνείο και να το μεταχειριστεί, λέει, για ζωοτροφή. Τον ελέγχει κανείς αν το μεταχειρίστηκες για ζωοτροφή, αν το πούλησε στην αγορά? Όχι βέβαια. 10.000 στρέμματα και ούτε ένα στρέμμα δεν αναδεσμόθηκε. Τίποτα έτσι, στο έλεος. Για ποιο λόγο? Δηλαδή πότε θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα φύση? Όχι μόνο για τη μέλισσα, γενικότερα φύση. Γενικότερα φύση. Αυτό είναι ένα βασικό. Πέρα από εκεί, οι επιδοτήσεις που είπατε προηγουμένως, που παίρνουμε 12 ευρώ ένα κυψέλι, παίρνουμε 8 ευρώ ένα κυψέλι. Είναι ένα λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν και δεν με αγγίζει για αυτό το νόμο που βγάλατε το καινούριο, είναι βασικός για τους καταναλωτές. Έχουμε 80 μέλη στο μελισσοκομικό συνεταιρισμό, έχουμε περίπου 5.000 μελίσια, δουλεύουμε σαν μελισσοκομικό συνεταιρισμό. Είμαστε το μοναδικό, ο μοναδικός συνεταιρισμός, ούτε η Ένωση, ούτε κανένας κάνει κάτι τέτοιο, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουμε σεμινάρια. Βέβαια, μέσω εσάς, μέσω επιδότησης, κάθε χρόνο κάνουμε σεμινάρια μελισσοκομείας. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ, είναι αυτά που σας είπα. Η υπερβόσκηση, οι φωτιές, τα ρατίσματα έχουν φέρει σε ένα, ειλικρινά σας το λέω, αφανισμό. Μην ξεχνάτε. Η αμβρία φυσικά που δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε έστω ένα χώρο, με ένας μελισσοκομικός χώρος, να μην έχει βόσκηση, ένα κομμάτι της ΝΑΚΛ δεν υπάρχει. Σας λέω, είναι οι καλλιέργειες κάτω της πατάτας και του κρυθαριού, οι οποία αν πάτε στα μελίσια που τα έχω τώρα εκεί, θα δείτε σοριδόν, ψόφια, ψόφια μελίσια από τα ραντίσματα. Δεν ξέρει ο κόσμος να ρατήσει. Δεν ξέρει τι ώρα θα ρατήσει. Έρχεται 10 ευρώ το πρωί και ρατίζει, απαγορεύεται. Γιατί να γίνει αυτό που λέμε στην εκπαίδευση? Τουλάχιστον οι μελισσοκόμοι εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα, όπως θέλει να εκπαιδευτεί, μέσω των σεμιναρίων αυτών. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε. Πρώτα για την οζημία, τι θα κάναμε? Για την οζημία, Στανάση, δεν θέλω να λέμε πράγματα. Καλά έκανε. Εδώ, εδώ είμαι αυστηρός. Καλά έκανε το κράτος. Και την απαγόρευσε το φουμητήρι. Ο λόγος είναι ότι είχαμε κακή χρήση. Εδώ είμαι αδελφός και ήρθε φέτος ο καθηγητής μελισσοκομείας Χαριζάνης, πήρε δείγματα από 4-5 μελισσοκόμους. Δεν υπάρχει νοζεμίαση στην Άξο. Η νοζεμίαση θα προσέχουμε για να μην έχουμε. Δεν θέλει βρωμιά και υγρασία. Αυτό είναι ένα θέμα. Και το βασικό θέμα το ΕΛΓΑ. Για ποιο λόγο να πληρώσω εγώ ΕΛΓΑ μία μέλισσα στην Άξο για να την αγοράσει ένας μελισσοκόμος, κάνει 150 ευρώ συν 50 κυψέλη 200. Καήκανε μελίσια. Μελισσοκόμο εδώ φιλοτίτη και τον δώσαν 35 ευρώ στη μία. Και 35 ευρώ στη μία με τιμολόγια. Με τιμολόγια που προσκόμισε ότι έχει αγοράσει άλλο. Δεν μου χρειάζεται το ΕΛΓΑ. Ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω τι θα κάνετε ή θα φτιάξετε τον νόμο. Εμένα δεν μου χρειάζεται. Όπως το είπαν και όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με την άδειά σας να κλείσουμε το μετάλλογο των ομιλητών. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Να αναφέρω μόνο δύο ερωτήσεις, οι οποίες υπευλήθησαν αρκώς από κάποιους συμπολίτες, οι οποίοι δεν ήθελαν να βγουν στο μικρόφωνο. Η μία έχει ήδη υποβληθεί αν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και ποια είναι η στρεμματική ενίσχυση για τα κρυθάρια και πώς θα γίνει αν περάσουν τα μέτρα της Ευρώπης. Και θα ήθελα να καλέσω το βήμα τον υποψηφίο δήμαρχο Λεωνάρδο Χατζηανδρέου να υποβάλει δύο ερωτήσεις σε ένα χαιρετισμό. Thank you.
Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Βλέπετε ότι τα προβλήματα είναι αρκετά στην Άξο και κυρίως στην ορεινή Άξο και στο τομέα αυτό που συζητάμε σήμερα, που είναι και της αρμοδιότητάς σας. Βέβαια, ξέρετε ότι είναι συσσωρευμένα θέματα πολλών ετών, τα οποία όμως πια έχει φτάσει ο κόμπος στο χτέντι και πολλά από αυτά πρέπει άμεσα να επιληθούν. Η Νάξος είναι ένα νησί το οποίο έχει μια μεικτή οικονομία. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όλοι. Δεν είναι ο τουρισμός ο οποίος αναπτύσσεται, είναι κυρίως η αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή. Και επάνω σε αυτό το τομέα νομίζω ότι η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική και πολύτιμη. Έχουν γίνει βήματα σημαντικά, ακούσαμε και προηγουμένως τους άλλους συναδέλφους εδώ, αλλά αυτά που πρέπει να λυθούν άμεσα είναι ό,τι έχει να κάνει κυρίως και σήμερα στην επίσκεψή μας στο Φράγμα που έγινε το πρωί πήραμε μια ανάσα από την πρόοδο των εργασιών εκεί όπως εξελίσσεται, γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα για να μπορούν να επιβιώσουν και ο τουριστικός τομέας στην υπόλοιπη Νάξο, αλλά και κυρίως εδώ ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας είναι το νερό. Το νερό είναι το υπαρθμόν ένα, κύριε Υπουργέ, και κατά συνέπεια σε ό,τι αφορά την κεντρική διοίκηση, γιατί το Φράγμα είναι έργο της κεντρικής κυβέρνησης, δεν είναι ούτε του Δήμου εδώ, ούτε της Περιφέρειας. Εδώ θέλουμε από σας αυτό που υπόθηκε και το πρωί, δηλαδή την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου για να προχωράει με τους σωστούς ρυθμούς και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος ό,τι αφορά την παράδοση του έργου. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σημαντικό για να αποφύγουμε αυτά που είδαμε πριν μερικούς μήνες στην Άξο και κυρίως εδώ στην ορεινή Άξο, να υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ αγροτών και άλλων ανθρώπων, άλλων επαγγελματικών ομάδων για την κατανομή, τη διανομή και τη διαχείριση του νερού, με αποτέλεσμα να έχουμε στην Άξο ακόμα και ΜΑΤ προκειμένου να είναι στη μέση για να αποφύγουμε τις διαμάχες μεταξύ του κοινωνικού αυτοματισμού που λέμε, κύριε Υπουργέ, τους μεν εναντίον των δεν. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σωστό να συμβεί και πιστεύω ότι δεν θα ξανασυμβεί, τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Βέβαια, αυτό που επίσης είναι σημαντικό, εκτός από το θέμα της ίδρευσης, είναι αυτό που θέλω να δούμε, εάν από το Υπουργείο σας υπάρχουν και προβλέπονται στο σχεδιασμό άλλα έργα μεγάλης κλίμακας ή μικρότερες, τα οποία θα είναι σημαντικό να τα ξέρουμε τι είναι, αν το Υπουργείο Γεωργίας και σε ποια κλίμακα μπορεί να μην γίνεται ένα μεγάλο έργο τύπου το Φράγμα Τσικαλαριού, αλλά να είναι μια λιμνοδεξαμενή ή μικρότερα φράγματα ανάσχεσης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την παρακράτηση των υδάτινων αυτών πόρων, προκειμένου να μην χύνεται το νερό στη θάλασσα, γιατί φέτος ναι μεν έβρεξε μετά από τόση ανομβρία, αλλά ξέρετε ότι το ένα πολύ μεγάλο μέρος του νερού έφυγε, είχαμε απώλειες προς την θάλασσα και επίσης αυτό που θέλω να σας πω και θέλω να το σημειώσετε είναι το εξής. Το Φράγμα της Φανερωμένης, το οποίο είναι στη διαχείριση του Υπουργείου Γεωργίας, πρέπει να επισκευαστεί η κουρτίνα που λέμε του φράγματος, διότι έχει αρκετές ζημιές με αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια στο νερό, όπως και η λιμνοδεξαμενή των Εγκαρών. Βέβαια αυτό δεν είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας, η λιμνοδεξαμενή των Εγκαρών, η οποία έχει και αυτή προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά στις μεμβράνες του πυθμένα. Αυτό δεν αφορά βέβαια το Υπουργείο, είναι όμως ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη γενικότερη
ποσότητα του νερού η οποία υπάρχει στο νησί και η οποία πρέπει να διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού. Με αυτές τις λίγες λοιπόν σκέψεις, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας καλωσορίσω και εύχομαι και οι απαντήσεις που θα μας δώσετε όλους εδώ, εγώ ξέρετε ως υποψήφιος δήμαρχος έχω ένα λόγο διεκδικητικό. Αυτός πρέπει να είναι ο λόγος του δημάρχου, να διεκδικεί για το καλό των δημοτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζιανδρέο και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Υπουργό. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο? Νίκο. Δύο πράγματα. Ο Μανώλης ο Χατζιπέτρος, βλέπω που είναι, μίλησε για τις ξενοδοχεία, για τις τράφους. Πριν από δύο μήνες περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοινώθηκε ότι αναγνωρίστηκαν από την UNESCO παγκόσμιας κληρονομιάς αυτή η τράφη. Έγραψε ένα σημείωμα στην εφημερίδα συντακτών, γιατί αυτό το πράγμα ήταν μέσα στο μυαλό μου. Ο Γιάννης ο Δραγασάκης το είδε και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τι μπορεί να κάνουμε γι' αυτό. Του είπα ότι πριν από αυτό πέρυσι μία καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου φτιάξανε ένα πρόγραμμα για την Άνδρο να φτιάξουν για 1000 στρέμματα τις σφύρες που λέμε εμείς εδώ με τους τράφους, τις αναβαθμίδες και να καλλιεργηθούν από ντόπια παραδοσιακά φυτά. Το ψάξα, ήταν καταπληκτική η ιδέα αυτή, δεν προχωράει, υπάρχει απροθυμία στους ανθρώπους να ξαναασκήσουν, να χρηματοδοτείται καλά αυτή η δουλειά. Νομίζω ότι μόλις ηρεμήσει λίγο η κυβέρνηση από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που πρέπει να λύσει, θα ασχοληθούν και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το τι μπορεί να γίνει με αυτόν τον πολιτισμό. Έτσι. Δεύτερο, ποτέ δεν ήμουν κατά το να πουλάνε οι κτηνοτρόφοι τα προϊόντα τους μόνοι τους. Αυτό οι φιλοτίτες το ξέρουν πολύ καλά, όταν χρειάστηκε τους βοήθησαν να τα πουλάνε μόνοι τους. Πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία. Και το τελευταίο είναι για το τυρί, το αρσενικό να γίνει ΠΟΠ. Δεν ήταν ότι πιο εύκολο και για την Άξο. Υπήρχαν συμφέροντα, πάντα σε μια κοινωνία τα συμφέροντα είναι και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εν πάση περιπτώσει έφυγε από την κυβέρνηση από πέρυσι, πάνω από ένα χρόνο, έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε εξηγήσεις, η Ένωση Φιλοτητών, Κτηνοτρόφων Φιλοτητών έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα και πριν από ένα μήνα, λίγο παραπάνω, έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αρμόδια Επιτροπή και έχει πάει στις 27 χώρες της Ευρώπης, αν θα υπάρξει άλλη χώρα πριν της Ελλάδος, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει ένσταση, το ζητάει, δεν αναμένεται από καμία χώρα, γιατί δεν ξέρουν τι είναι και αυτό το τύρι, να υπάρξει ένσταση, επομένως, πολύ σύντομα, πιστεύω αυτή η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστια, να πάρουμε αυτή την άδεια. Τι νόημα έχει αυτό? Αυτό έχει να απαντήσει σε αυτά που είπε ο Χάκος. Θα μπορεί να βρει τρόπο να πουλάει το τυρί του σε μια τιμή που είναι πολύ πιο πάνω από αυτό που το πουλάει τώρα. Όλα τα άλλα που είπε ας απαντήσει το Υπουργείο, μια και είναι εδώ η κυβέρνηση. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Εάν πάμε στην Αθήνα, εκεί στην όχι Σοφοκλέος, στην Ευρυπίδου που είναι ο Αρμένης που πουλάει τους παστομάδες, θα δει σε κάτι μικρά άσπρα διαφανή και λέει λευκό ξινό τυρί τίμου. Δεν θέλω να σας πω την τιμή γιατί είναι ακριβώς, αλλά είναι 5 και 6 φορές πιο ακριβό από όποιο τυρί πουλάμε στην Ελλάδα. Γιατί πουλιέται? Δεν είναι τόνο, είναι μικρή η παραγωγή. Γιατί έχει μια ιδιομορφία, το προωθήσανε. Υπάρχει πολλή δουλειά για να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Και αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει από εμάς, όπως είπα στην αρχή. Να καταλάβουμε στην αξία. Γιατί εγώ βλέπω ξενοδόχους, τους ξέρω, συγγενείς μου, του το λέει και έπειτα
Το κέπιτα είναι η αλλαγή του προϊόντος. Το προϊόν αυτό θα πουλιέται σε πολύ καλύτερη τιμή. Η μόνη προς το παρόν λύση που βλέπω, γιατί τα γενικά προβλήματα θα απαντήσει ο Υπουργός. Συγγνώμη αν σας καθυστέρησα, αλλά για να ξέρουμε τι γίνεται. Καλώς πληρώνοντας και από μένα μία μικρή παρατήρηση στο πλαίσιο όλων όσων συζητήθηκαν. Είδαμε όλοι νομίζω ότι την αναγκαιότητα ύπαρξης νερού για την αγροτική παραγωγή. Προφανώς και προχωράμε στην Άξο με επιφανειακούς ταμιευθύρες φράγματα. Κατασκευάζουμε τώρα ένα μεγάλο φράγμα 3 εκατομμυρίων κυβικών. Χρησιμοποιούμε υπόγεια νερά. Θα πρέπει όμως σύντομα να βάλουμε μπροστά την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. Διότι αυτό το νερό βρέξει. Δεν βρέξει, είναι νερό το οποίο το καταναλώνουμε από το εμφιαλωμένο και το πετάμε στη θάλασσα. Έχουμε υφαρμυρισμένο λιβάδι, άρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να το δείτε, γιατί άπτεται για τη συμφαρμήνηση στο λιβάδι. Ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο. Είναι ζωντανή συζήτηση, γιατί είναι υπαρκτά τα προβλήματα. Κανένας δεν είπε ότι όλα είναι μια χαρά και ρόδινα, έτσι. Δεν νομίζω ότι το είπε κανένα και εγώ ήμουν ο πρώτος που δεν είπα ότι είναι υπαρκτά. Ίσα-ίσα που ξεκίνησα τη συζήτηση για το τι περάσαμε η χώρα. Τι πέρασε μια ολόκληρη χρεοκοπία. Πέρασε τόσα χρόνια, χρεοκόπησε και πέρασε και μνημόνια. Φτάσαμε 28% ανεργία. Φτάσαμε να έχουμε την κατάργηση μια σειρά από ευεργετημάτων και να έχουμε πάνω απ' όλα, το ξεχάσαμε αυτό, φορολογία του αγρότη από το πρώτο ευρώ. Ο 4172 νόμος προέβλεπε τη φορολογία του αγρότη από το πρώτο ευρώ με το σύνολο των επιδοτήσεων, όλες οι επιδοτήσεις και του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα και οι συνδεδεμένες και οι πράσινοι και οι βασικοί και οι εξισωτικοί και τα βιολογικά από το πρώτο ευρώ. Και αν δεν ήταν τούτη η κυβέρνηση να φέρει τα τρία φορολόγητα, δεύτερο πυλώνα φορολόγητο, βασική και πράσινη και συνδεδεμένες μέχρι 12.000 και των μισθωτών και των συνταξιούχων το αφορολόγητο, θα πηγαίναμε από το πρώτο ευρώ φορολογία. Δεν είπε ότι κανένας όλα γίνανε όμορφα και ωραία. Ο ΕΦΚΑ, ξεχάσαμε ότι ο ΕΦΚΑ δεν είχε να πληρώσει, ο ΕΦΚΑ, τα ταμεία τότε δεν είχαν να πληρώσουν τις συντάξεις. Ξεχάσαμε ότι είχαν φάει κούρεμα από το PSI 12,5 δισεκατομμύρια. 550 εκατομμύρια είχε φάει κούρεμα από το PSI ο ΟΓΑ. Ανατριετία ανέβαινε ο Ρίμανσε, περνάγαμε στην παραπάνω ασφαλιστική κατηγορία. Ανατριετία είχαμε ορίμανσεις στις εισφορές. Και στους συνταξιούχους είχαμε τη μείωση της βασικής παροχής που μέχρι το 26 θα γινόταν 0. Και μπορούσε να το πληρώσει μόνο ένας στους δύο. Τώρα συνδέθηκε με το εισόδημα και για τη μεγάλη πλειοψηφία που δηλώνει χαμηλά εισοδήματα των αγροτών είναι στο χαμηλό, είναι στο ελάχιστο. Και το βασικό όμως, γιατί πέρα από αυτά, είναι να δούμε αν μπορούμε να στηρίξουμε. Με το που δόθηκε η ευκαιρία στη χώρα να πατήσει τα πόδια της, δόθηκε το de minimis, η συνδεδεμένη στην κτηνοτροφία, δόθηκε σε προϊόντα που το 2018 πάθανε ζημιές, ό,τι μπορεί στηρίζει. Ό,τι μπορεί στηρίζει και όπου μπορεί. Μειώθηκε, δόθηκε το 7.500 ακατάσχετο προστασία από τις κατασχέσεις των επιδοτήσεων, γιατί ο κόσμος χρώσταγε και υπήρχαν κατασχέσεις. Τουλάχιστον σωθήκανε 1.250 ευρώ το μήνα προστασία από τις κατασχέσεις για να μπορεί ο κόσμος, οι αγρότες, να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Καταργήθηκε το τέλος επιδιδεύματος. Μειώθηκε στις συνδεδεμένες το πλαφόν για να μπορούν να το παίρνουν και οι κτηνοτρόφοι ορεινοί που δεν το μπορούσαν να το πάρουν. Όλα αυτά τα μέτρα γίνανε γιατί μόλις η χώρα πατάει στα πόδια της, αρχίζει να ξεφορτώνει το σαμάρι. Δεν γίνανε όλα ξαφνικά, ούτε πατήθηκε ένα κουμπί και όλα γίναν τέλεια. Αλλά μην ξεχνάμε που έφτασε η χώρα, που ήταν το 14, όταν χάθηκε το 1/4 του εθνικού πλούτου, όταν τα παιδιά στα σχολεία λιποθυμάγανε. Όταν ένας στους τρεις ήταν άνεργος.
Χάθηκε ανεργία, δεν χάθηκε βέβαια. Δεν χάθηκε, αλλά πόσο έχει μειωθεί τώρα. Και με την κόπο και με τις προσπάθειες έχει μειωθεί. Για να φτάσουμε πέρυσι το 2018 να έχουμε ρεκόρ εξαγωγών. Κάτι συμβαίνει, κάτι αλλάζει. Και αυτά όλα που σας είπα αποτελούν εγγύηση. Ρώτησε κάποιος στο ερώτημα που δεν το έκανα από βήματος, αν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πώς θα μειωθεί το κόστος παραγωγής. Δόθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο. Μόλις πατάει η χώρα στα πόδια της ένα-ένα ξεφορτώνει. Όταν θα έρθει η ώρα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για τα άλλα μέτρα που έρχονται και για τα φορολογικά κίνητρα που σας είπα για τους συνεταιρισμούς, όταν θα έρθει η ώρα τους ένα-ένα και το πολύ σύντομα θα έρθουνε. Καταργήθηκε ο ειδικός φόρος στο κρασί. Ένα-ένα καταργείται. Ένα-ένα καταργείται. Ξεφορτώνεται το σαμάρι. Από τη μία όπου μπορούμε να ενισχύσουμε, να στηρίξουμε, δίνουμε προϊόντα, από την άλλη όταν έρχεται και μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας και να ξεφορτώσουμε, ξεφορτώνουμε. Μειώθηκε κατά 33% η εισφορά στην ασφάλιση, στον κλάδο της σύνταξης. Γιατί ο ΕΦΚΑ πια είναι πλεονασματικός. Όχι μόνο δεν έχει ταμιακό έλλειμμα, έχει ταμιακό πλεόνασμα. Ξεφορτώνει. Έτσι. Όσον αφορά αυτό που ρώτησε ο Λεβογιάννης, υπάρχει τροπολογία, έχει κατατεθεί τροπολογία που λέει ότι η εγγραφή στον ΟΓΑ ισχύει από την αίτηση, ακριβώς για αυτά τα προβλήματα που είχαμε. Από την αίτηση, ναι, καλή. Από την αίτηση ισχύει η εγγραφή στο άρθρο 40 του ΕΦΚΑ για τον ΟΓΑ. Οι ασφαλιστικές εισφορές έρχονται αναδρομικά από όταν εξεταστεί, αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Από την αίτηση είσαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Μα γι' αυτό έγινε, γιατί είσαι διαγραμμένος από την αίτηση στον ΟΓΑ, άρα παντού από την αίτηση στον ΕΦΚΑ, στο άρθρο 40, στον ΟΓΑ, είσαι ασφαλισμένος, άρα πάστε παντού και έχεις εγγραφή στο Μητρό, το αφορολόγητο που λες, ισχύει. Το ΚΕΠΙΕΛ, τι να δώσει το ΚΕΠΙΕΛ. Την ασφαλιστική εισφορά και όλα τα υπόλοιπα που ζητάτε. Δεν είναι για την ασφαλιστική εισφορά που δεν το δίνει. Την εγγραφή δεν την κάνει, δεν σου δίνει τη βεβαίωση γιατί θέλει. Έχει την προηγούμενη χρήση. Έχει την προηγούμενη χρήση. Ασφαλιστικά είσαι από την εγγραφή. Γι' αυτό το κουβεντιάσουμε και να σου δώσω και την τροπολογία. Να σου τη δώσω για το θέμα της εγγραφής στον ΟΓΑ είναι αυτό που σου λέω. Ναι, βεβαίως. Από πέρυσι το καλοκαίρι. Και σου είπαν ότι δεν είναι ασφαλισμένος. Όχι. Σου είπαν ότι δεν ισχύει η ασφάλισή του. Δεν τον γράφει. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν τον γράφει λόγω ασφάλισης. Αυτό σου λέω. Θέλει κλεισμένη χρήση την προηγούμενη. Οικονομικά στοιχεία θέλει και δεν τον γράφει. Θα σου πω. Θα το διευκρινίσουμε τώρα. Δεν είναι για την εγγραφή στο ταμείο. Λοιπόν. Για το θέμα του ΚΕΓΕ που απασχολεί όλη την τοπική κοινωνία, σήμερα είχαμε πάει στο Δημαρχείο και κάναμε μια αρκετά έντονη συζήτηση, θα έλεγα, για το ότι τόσα χρόνια το ΚΕΓΕ θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Υπάρχει ένα αστικό ακίνητο από τη μία που έχει δοθεί, που έχει παραχωρηθεί με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι δεν φαίνεται μέχρι τώρα να έχουν επιτελεστεί. Η ενημέρωση που είχαμε είναι αυτό που είπες, ότι προχωράνε επιτέλους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τραβήξει παραπέρα αυτή η ιστορία και είμαστε αποφασισμένοι αυτό να τελειώσει. Τώρα για τα ζητήματα για το πρόγραμμα με τη Ζευζέρα, που όντως είναι μεγάλο πρόβλημα που είπε ο κ. Κούφας. Αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε και θα είμαστε σε μια επαφή και συνεννόηση είναι να βγάλουμε ένα πειραματικό πρόγραμμα καταπολέμησης, στο Ταμείο Γεωργίας Συνοτροφίας. Ο ΕΛΓΟ από εμάς και ο συνεταιρισμός, να βγάλουμε ένα πειραματικό πρόγραμμα να κάνουμε εφαρμογή. Για τις χρήσεις γης που λέτε, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα και ειδικά μεγάλο πρόβλημα είναι όπου έχουμε συνύπαρξη τουριστικών μονάδων ή οικιστικής πίεσης, να το πούμε έτσι, με αγροτικές περιοχές. Εκεί όντως με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από την τελευταία κατοικία ή από ξενοδοχεία κτλ. Με τις σταδικές όχι, δεν είναι τόσο πρόβλημα για τις παλιές,
Γιατί έχουμε την βάλει την άδεια, τον όρο της άδειας διατήρησης για τις καινούργιες. Ναι, με τις παλιές προστατευτικές εγκαταστάσεις έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε πρώτον τις άδειες διατήρησης, οι οποίες είναι για τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν, προϋπήρχαν και παραμένουν για όσο ασκούν την αγροτική τους, την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Και για τις καινούργιες αλλάζει το νομικό πλαίσιο και θα γίνει πολύ πιο ευαίσθητο, πολύ πιο ευέλικτο. Είναι έτοιμο το δικό μας το κομμάτι, μένει η συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να κατατεθεί και να ισχύσει. Αλλά για τις χρήσεις γης σχετικά με τους ψεγασμούς, όπου υπάρχει κυστική πίεση, εκεί επειδή πρέπει να τηρούνται τα όρια, εκεί όντως υπάρχει ζημιά, υπάρχει πρόβλημα με την... με τους ψεκασμούς και την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Εμείς είμαστε αντίθετοι και το έχουμε τελειώσει με την, αλλαγή, με την, το να γίνει πιο ευέλικτος ο νόμος Σουφλιά τότε, θυμάστε. Είχε δοθεί προτεραιότητα στην οικιστική ανάπτυξη, να το πούμε έτσι όμορφα και ευγενικά. Αποτέλεσμα αυτού ήταν όπου υπήρχαν τέσσερα στρέμματα να δημιουργείται μια κατοικία και να καταστρέφεται η αγροτική δραστηριότητα στην γύρω περιοχή. Έτσι. Αυτό και για τις γέες υψηλής παραγωγικότητας αλλά και για την οικιστική ανάπτυξη εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο σε βάρος της πρωτογενούς παραγωγής. Για το φράγμα το οποίο είπα από την αρχή όσον αφορά την οικονομία στο νερό. Πήγαμε σήμερα και επιθεωρήσαμε τις εγκαταστάσεις, την εγκατάσταση του εργολάβου, προχωράει, ήδη μία πλευρά έχει ολοκληρωθεί, είναι έτοιμη να προχωρήσει το τσιμεντάζιμα, αρχίσουν οι εργασίες αυτές, η άλλη δουλεύεται, θα χρειαστεί χρόνο γιατί βρίσκονται τεχνικά προβλήματα, ωστόσο εμάς προτεραιότητα έχουν δύο πράγματα. Η ασφάλεια του έργου και η λειτουργικότητα του έργου. Δηλαδή, να μην φτάσει να μείνει ένα κουφάρι, αλλά να είναι ασφαλές για την περιοχή, για τη λειτουργία του και να είναι λειτουργικό. Και για το λειτουργικότητα, επειδή αυτές ήταν λογικές των προηγούμενων χρόνων που χρηματοδοτούσαν έργα που σε πολλές περιπτώσεις μείνανε κουφάρια, φτιαχτήκανε, τελειώσανε, γεμίσανε και νερό, αλλά δεν είχαν δίκτυο από κάτω να ποτίσουν. Εμείς προχωράμε παράλληλα με τις εργασίες του έργου, προχωράμε στη μελέτη του αρδευτικού, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, στη μελέτη του αρδευτικού δικτύου, έτσι ώστε τελειώνοντας το έργο να μπορούμε να ξεκινήσουμε τα δίκτυα από πάνω, από κάτω, στα κατάντη, να δούμε και τη δυνατότητα προς τα ανάτη για άρδευση, έτσι ώστε τελειώνοντας το έργο, παραδίδοντας το όλα να πάνε καλά, στον χρόνο που θα χρειαστεί, να μπορέσει το έργο να γίνει σύντομα λειτουργικό και να μην μείνει έτσι. Σας ξανά πάω, ο χρόνος που θα χρειαστεί, υπάρχει οργανόγραμμα, προβλέπεται στο οργανόγραμμα τι χρόνο θα χρειαστεί, έτσι ώστε να είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, να είναι λειτουργικό. Έτσι. Στον χρόνο που μου προβλέπεται. Τα χρήματα υπάρχουν. Ναι, βεβαίως. Αυτό υπάρχει στη σύμβασή του. Τα χρήματα δεν υπάρχει ζήτημα με τα χρήματα. Και τέλος, να τελειώσω με τη μελισσοκομεία. Όντως η μελισσοκομεία δέχεται πίεση από παντού. Δέχεται πίεση και από την υπερβόσκηση και από την λειψιδρία και από τους ψεκασμούς και από τις φωτιές. Ωστόσο το μεσογειακό τοπίο μετά τις φωτιές έχει την ικανότητα της αναβλάστησης. Εδώ χρειάζεται όμως να υπάρχει μία, και μάλιστα ξέρετε ότι μετά από φωτιά η αναβλάστηση με κάποια είδη που βγαίνουν μετά από φωτιά είναι και λειτουργούν και θετικά στη μελισσοκομεία μετά. Αυτό που χρειάζεται όμως όντως είναι η κτηνοτροφία να συνυπάρξει με τη μελισσοκομεία. Είναι οι δύο μεγαλύτεροι ανταγωνιστές. Έτσι. Αυτό πρέπει να υπάρξει αλληλοκατανόηση και πρέπει να υπάρξει να γίνει κατανοητό ότι είναι προς όφελος της περιοχής και των παραγωγών των ίδιων. Συνάδελφοί είσαστε. Συνάδελφοί είσαστε στην ίδια περιοχή. Οι όροι και οι κανόνες μπαίνουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η αστυνόμευση δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη γόνιμη συζήτηση και θα τα πούμε όλα. Τι
δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο λοιπόν να το ασφαλίσουμε, μας δίνει ο ασφαλιστής ένα χαρτί και λέει: έδωσε 150 ευρώ, σου καλύπτω. Αυτή τη ζημιά τόσο λεφτά, αυτή τη ζημιά τόσο. Ο ΕΛΓΑ, για ποιο λόγο όταν τον πληρώνουμε, δεν μας δίνει ένα χαρτί να ξέρουμε ότι όταν ψωθεί το πρόβατό μας θα πάρουμε τόσο. Πάνω κάτω, ας μην είναι συγκεκριμένο, οριακά. Δεν βάλουμε τα πέρα. Όταν σου ψωφάνε τα μελίσια, θα σου δώσω τόσο. Γιατί να μην ξέρω τι πληρώνω. Μόνο έρχεται μετά ο ΕΛΓΑ και η γυναίκα μου λέει: α, αυτό δεν στο καλύπτω. Α, ούτε αυτό στο καλύπτω. Αυτά είναι γνωστά, είναι στον κανονισμό. Γιατί όμως να μην υπάρχει γραπτός, τι είναι καλύπτει. Ο κανονισμός είναι κανονισμός, είναι νόμος. Είναι νόμος. Δεν κατά τη λογική και ο ασφαλιστής από την κοινωνική για να μην. Α, ο κανονισμός είναι νόμος, δεν θα σου γράψω πόσο θα πάρεις. Μα ο νόμος, το νόμο το ξέρετε. Δεν είναι ότι δεν ξέρετε τι θα πάρετε. Άλλο είναι το πρόβλημα. Με τον ΕΛΓΑ το πρόβλημα είναι άλλο. Υπάρχουν περιοχές που είναι δότες, που φαίνεται ότι δίνουν περισσότερα και περιοχές που είναι λήπτες. Ότι παίρνουν περισσότερα από αυτά που δίνουν. Υπάρχουν καλλιέργειες που είναι δότες, όπως η ελιά ας πούμε, και υπάρχουν καλλιέργειες που είναι λήπτες, που παίρνουν περισσότερα από αυτά που δίνουν. Στην κτηνοτροφία είναι κλασικό, η κτηνοτροφία συνεισφέρει στο σύστημα γύρω στα 15 εκατομμύρια και παίρνει γύρω στα 8 με 9 κάθε χρόνο. Άρα έχει ένα έλλειμμα. Δημιουργεί ένα πλεόνασμα τέλος πάντων που κατευθύνεται αλλού. Αυτές είναι οι αδικίες που λέγαμε. Και αυτά πρέπει να διορθώσουμε και αυτά να τα διορθώσουμε. Γιατί μετά το 87 η μόνη αλλαγή που έγινε από το 1987 η μόνη αλλαγή που έγινε ήταν το 2011 όταν ο οργανισμός, ο ΕΛΓΑ έγινε οργανισμός της κεντρικής κυβέρνησης, πήρε το χρέος του 4,5 δις παρακαλώ ήταν το χρέος του ΕΛΓΑ, 4,5 δις αυτά πληρώνουμε τώρα. Και πήγε χρέος στη γενική κυβέρνηση και έτσι μπήκαμε στα μνημόνια. Έτσι μπήκαμε στα μνημόνια. Με τα 4,5 δις των πακέτων, των διάφορων. Και αντί να γίνει ένας καινούριος και σύγχρονος κανονισμός, η μόνη αλλαγή ήταν ότι έγινε μνημονιακός οργανισμός, ο οργανισμός της κεντρικής κυβέρνησης, που λέει τι, ότι κάθε χρόνο θα πρέπει όχι μόνο να είναι εσωστηρισμένα έσοδα-έξοδα, αλλά να παράγει και ένα πλεόνασμα, ταμιακό πλεόνασμα κάθε χρόνο. Έχει δεν έχει ζημίες, πρέπει να παράγει ένα ταμιακό πλεόνασμα κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η μόνη αλλαγή που έγινε από το 87. Και τον οργανισμό θα το αλλάξουμε τώρα. Συγγνώμη που δεν το αλλάξαμε νωρίτερα. Έχετε δίκιο. Πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Αλλά φανταστείτε τι έχει γίνει στα 4 τελευταία χρόνια και με κάτω από ποιες συνθήκες πίεσης έτσι. Κάτω. Εντάξει, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Εγώ απολογούμε για το ότι δεν έγινε νωρίτερα και περισσότερα. Δεν έγιναν όλοι μας θα θέλαμε να έχουν γίνει περισσότερα, έτσι. Θέλετε κάτι. Ναι, ας πούμε. Στο πρόγραμμα της οικοτεχνίας, οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται συνεδρομένη κρέα του πάνω από έχει να κάνει στο κρέατος εφόσον πάει σε σφαγείο κανονικά, δικαιούται. Για το γάλα έχει ελάχιστο ποσό παράδοσης. Μπορείτε να κάνετε στην οικοτεχνία κάτι που δεν ξέρω αν έχουμε λογιστή στην αίθουσα, δεν σας το έχει πει. Μπορείτε να κάνετε αυτοπαράδοση. Σας ξαναλέω, με τη διαδικασία της αυτοπαράδοσης ακολουθήστε αυτό που σας λέω με τους λογιστές σας και μπορεί να γίνει. Θέλετε να τα πούμε κατηδία να μην κρατάμε και τον κόσμο. Ενδιαφέρον. Από άποψη ΕΦΕ είναι καλυμμένη η οικοτεχνία. Από ΕΦΕ. Από τον κύριο Καλαθοπολικά. Είναι. Εφόσον ακολουθείτε τις προδιαγραφές της οικοτεχνίας, όλοι είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν την προδοθεσία αυτή. Υπάρχει πολύ περισσότερο. Σωστά. Άλλωστε στον ΕΦΕΤ έχει δίκιο ο Μιχάλης, στον ΕΦΕΤ υπάρχει και ειδικό στο site πάνω πεδίο για την οικοτεχνία που έχει ενσωματωμένη όλη την νομοθεσία, όλα αυτά που είπαμε και τα λοιπά, τα έχει και στη σελίδα του και τα παρουσιάζει. Λοιπόν και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό, τους κύριους βουλευτές, τον κύριο Συνταγμάρχο και φυσικά τον κόσμο που βρέθηκε εδώ μέχρι και τις 10 και 4 για να κάνουμε αυτή την πλάτη συζήτηση. Να είστε καλά. Thank you.